Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ παρέα σας. Ο Χιλιτίδης, ο Γιάννης, ο Κωστής, ο Ναπτόπουλος. Και φυσικά τα μαστόρια τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν να έρθουν. Τι έγινε, ρε Μάγκες, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά. Δεν το βλέπω. Καλή χρονιά να έχουμε, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Τι με το βλέπεις? Στραβά ξεκίνησε. Όχι, μια χαρά είναι. Στραβά, τι στραβά ξεκίνησε. Ψάχνει κόουτς ο ΠΑΟΚ, ψάχνει τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ, τρώνε ξύλο οι συνταξιούχοι από τους αριστερούς. Το είδαμε και αυτά. Πού μωρέ? Κάτω, στην Αθήνα. Μάλιστα. Τώρα τα γκλόπτα έχουν τα παιδάκια με τα ροπαλάκια, το ξέρεις το σύνθημα. Ναι. Καλώς τα παιδάκια με τα ροπαλάκια, μα δίχως ροπαλάκια είσαστε. Έλα, τότε τη δεκαετία του 70 ήταν αυτό το σύνθημα. Επί Καραμαλή Εθνάρχη. Δεν έχεις μικρόφωνο, πιο δυνατά, Άγγελε. Επί Καραμαλή Εθνάρχη. Μετά επί Πασόκ, εντάξει, έπεφτε λίγο ξύλο, αλλά οι κάμερες δείχναν άλλο, ο Μπρισίμι δεν είναι κτλ. Τέλος πάντων, η εξουσία δέρνει ούτως ή άλλως. Να έχετε υπόψη σας. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι καταραμένη δεξιά, είτε είναι τώρα η αριστερά, δέρνουνε. Απλά τώρα το γκλοπ το πιάνουνε με ποιο χέρι? Με το αριστερό. Με το αριστερό. Και σήμερα τα παιδάκια στο δημοτικό θα πρέπει να τα δέρνουνε αν γράφουν με το αριστερό. Με το δεξί. Με το δεξί. Βέβαια. Ωραία πράγματα. Πώς πάει η δουλειά σας, ρεκοπρόσχυλα? Καλά. 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 Είδα ένα φίλο μου τώρα που ερχόμουν, είχε ένα Nissan το 92-91. Με καμιά 315.000 χιλιόμετρα. Λέει καλά, θα το δώσει. Και τι να το δώσω, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, το συντηρήσει σωστά και τελείωσε. Όχι, λέει, συντηρήσει κάθε 5.000 χιλιόμετρα βάζω λάθος. Σταμάσαι και πόσο. Ναι, τι έγινε με αυτό, ρε παιδιά, για πείτε μας, τι έγινε με την απόλυτη. Για βοηθήστε τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τώρα το Κόρτομα δεν μπορώ να το πετάξω στα σκουπίδια. Μέχρι 20 Δεκεμβρίου ισχύει η απόσυρση, δεν ξέρουμε αν θα ξαναβγεί. Σταμάτησε μέχρι στιγμής, δεν ισχύει. Δηλαδή, τι σταμάτησε. Σταμάτησε ο κράτος. Και τώρα εμείς που διαφημίζουμε μια αποσύρση αυτοκινήτων. Θα σταματήσει και αυτό. Αν θες να το πετάξει, σου λέει ο άλλο, για παλιοσίδερα. Θέλω να πάρω ένα μάξι, ρε παιδί. Αν θες να το πας για παλιοσίδερα, ναι. Μπορεί να το πάρει για παλιοσίδερα. Μπορεί να το πάρει. Με το ζύγι θα το πάρει με την αξία του. Δεν το ίδιο πράγμα, ήδη. Δεν είναι το ίδιο. Για πες γιατί δεν το ίδιο. Όταν πήγαινε για απόσταση με το αυτοκίνητο το παλιό, μάλιστα. Σου έλεγε από δεκαετία τάδε το αυτοκίνητο μέχρι τάδε 1.000. Ναι. Από τάδε μέχρι τάδε 2.000. 2.000, όσο πιο παλιό ήταν. Ναι. Τώρα πάνε αυτά. Πάνε αυτά τώρα. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα θα σου πάρει ή για παλιοσίδερα, ναι. Ή με την αξία του αν έχει κάποια πράγματα πάνω στο αυτοκίνητο. Αν είναι καλοσυντηρημένο, θα σου πάρει λίγο παραπάνω τιμή. Τι αξία δηλαδή να έχει, τι πράγμα. Αν είναι καλοσυντηρημένο, λέμε. Και ναι. Δεν είναι τελείως σαράβαλο. Εμένα το παίρνουν. Θα σου πάρουν, αν ένα αυτοκίνητο παίρνουν, ας πούμε, 100 ευρώ, θα σου πάρουν 4 εκατοστάρια. Θα το πάρουν 4 εκατοστάρια. Ναι. Δεν το δίνω. Μπράβο. Δεν το δίνω. Γι' αυτό δεν το δίνει τώρα κανένα. Δεν το δίνει. Και πριν δεν έδινε ο κόσμος. Ναι. Δεν υπάρχουν λεφτά, πώς θα πάρει αυτοκίνητο. Κάποτε είχαν πει ότι θα βγουν εταιρείες αυτοκινήτων. Είχε γίνει και εδώ μια ιστορία. Τη Ξάνθη θα γινόταν κάτι. Κάτι πόνι θα βγαίναν τα κάτι. Σιρεβεστό. Σιρεβεστό. Θέρμη εδώ σε εμά. Δεν μπορούν να τα βρουν με το κράτος. Ναι, δεν μπορούν να τα βρουν με το κράτος. Τώρα που ήρθε ο Τσίπρας, δεν μπορούν να τα βρουν. Δηλαδή να γίνει ανάπτυξη τη βιομηχανία εδώ. Να πάρει κανένα μεροκάμα, το ξέρω εγώ, κανένα τεχνικό, κανένα μάστορα. Όχι, έτσι. Γιατί χειρότερα τώρα? Γιατί δεν βρίσκουν άκρη πουθενά. Δεν βρίσκουν ούτε τώρα εδώ άκρη. Ναι. Δηλαδή εμείς φωνάζαμε ολόκληρο θα ξεχνά τι σημαίνει δεξιά για να έρθει ο Τσίπρας και να τα κάνει τα ίδια. Δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς, ε. Μάλιστα. Λες οι χρυσαυγίτες να έχουν δίκιο εδώ ο Θόδωρος που βγαίνει και να λέει. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω να πούμε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Γιάννη, σου είχε έρθει μήνυμα, Γιάννη. Δεν με ακούει. Λοιπόν, λέγε ρε, τι δίνεις. Δίνουμε τρία σέρβις. Τρία σέρβις δώρο για το 2016. Μέχρι πότε, ρε? Μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μέχρι 31 Ιανουαρίου να ούμε. Σήμερα το έτος είναι και δίσεκτο, γι' αυτό δεν μπήκε καλά. Λες, ε. Ναι. Άντε. Εμένα στραβά με μπήκε. Γιατί σε μπήκε στραβά, ρε Κωστή? Στραβά, δεν έχω τα κέφια μου. Δεν γουστάρω με πολλά. Δίνεις τροφή για αυτό που λες, ε? Δεν ξέρω να δίνω τροφή, αλλά δεν είμαι στα πολύ καλά μου, δε μου, γιατί μπήκα άκεφος το 2016. Εντάξει. Ναι. Θα στρώσεις. Θα στρώσω. Ναι. Μήνυμα έχεις. Ραπτόπουλα, έχω αούρις. Αούρις. Αουρίες. Όχι αούρις, όχι αούρις. Ο Αντώνης ακτινολόγος, με τα ουρολογικά του συνέδρου. Αντώνης, το ξέρουμε τα μάτια του, ναι. Είναι να κάνει το σέρβις των 60.000 χιλιόμετρων, αλλά έχω μόνο 26.000 χιλιόμετρα. Μου είπαν από την επίσημη αντιπροσωπεία 2,70 ευρώ παρόλο που έχω τόσο λίγα χιλιόμετρα. Τι να κάνω, λέει. Να περάσει από το μαγαζί, τα πούμε. Δηλαδή αυτός είναι σαν τις γκόμενες, παίρνει τα μάξι.
και το κάνει, ξέρω εγώ, 3.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Ναι. Εντάξει, θα περάσει το μαγαζί ο Αντώνης, θα τα πούμε. Πού είναι το μαγαζί σου? Διογένους 35. 23, 10, 9, 17, 4, 0, 8. Θα περάσω αύριο να μου δείτε τα λάδια. Γιατί... Θα σου δω, γιατί χάνεις λάδια. Εγώ κάνω λάδια όπου τους ή άλλους. Το αμάξι μου δεν ξέρω. Γιατί μου πες κάθε 1000 χιλιόμετρα είναι γέρικο το αμάξι, πρέπει να το βλέπουμε. Δεν είπα αυτό το πράγμα, είπαμε να τα προσέχουμε γιατί το αμάξι έχει περάσει κάποια ηλικία. Να τα προσέχουμε. 10,5 είναι. Τι 10,5? 10 χρόνια και 6 μήνες. Ωραία. Είναι, αλλά έχει και χιλιόμετρα κοντά σε 130 νομίζω. 150 έχω. Εντάξει. Θα περάσει αύριο να τα δούμε. Κάθε μήνα πρέπει να περνάω. Όχι, βρε, αναλόγως στα χιλιόμετρά σου κι εσύ. Μπορεί να καίει λάδι, Μπορεί να καίει λάδι. Και άμα καίει λάδι, τι γίνεται, τι κάνουμε, να τα μηνύματα δεν. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πείτε ρε τη γνώμη σας για την υγραεροκίνηση. Νομίζω προκαλεί έντονες φθορές στον κινητήρα, έχω την εντύπωση. Λέω 531. Όχι, δεν θέλουμε στον αέρα. Όχι, θέλουμε στον αέρα. Προκαλεί φθορές στον κινητήρα. Προκαλεί. Ορισμένες. Δεν λέγε ρε Πέτρεζα, μίλα. Προκαλούνε. Προκαλούνε. Τελείωσε. Εσείς που τα ξέρετε αυτά, αν πληρώσω, λέει, τα τέλη κυκλοφορίας τη Δευτέρα, τι θα γίνει, λέει. Γιατί τι γίνεται. Ναι, νομίζω μέχρι σήμερα ήταν, μετά υπάρχει σήμερα, πρόστιμο. Ναι. Προστήματα έχει. Πάνω το διπλό. Δεν ξέρω, κάποιο πρόστιμο θα υπάρχει. Τι μάλλον. Το διπλό, δηλαδή. Αν αργήσω μια μέρα να πληρώσω το διπλό. Τι μια μέρα, φίλε, αφού σε έδωσε και 10 μέρες παράταση, και άλλο θα σε δώσει. Ξέρουμε τι ισχύει, ρε. Όχι. Ξέρουμε ότι ήταν μέχρι σήμερα. Ήταν μέχρι 31 12, το κάναν μέχρι 8 πρώτου και από Δευτέρα προφανώς υπάρχει πρόστιμο. Κάποιο πρόστιμο. Και πάει μάλλον το πρόστιμο, ναι, αλλά... ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκίνητου. Όχι, ανάλογα τις μέρες. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Εντάξει, θα το δούμε. Άρα θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο, δεν ξέρουμε όμως. Ναι. Αν θα τσούξει πολύ ο πισινός του, ναι, ναι. Αν μπορεί να κάτσει σε αλεύρι, ή αν είναι μόνο ένα τσούξιμο αιμορροίδος. Μάλιστα. Ράπ, αν πας σε μια κηδεία, το φέρετρο μέσα στην εκκλησία συνήθως είναι ανοιχτό το καπάκι. Στην κηδεία που έγινε σήμερα, όχι, λέει. Μεγάλη ταιριά. Τεράστια μάκη, πούλα του στρέλα. Τι ήταν το φέρετρο, δηλαδή. Κλειστό ήταν. Κλειστό. Εντάξει. Στην εκκλησία ήταν κλειστό ή μετά. Πού να ξέρω το. Δεν πήγα στην κυβέρνηση. Δεν πήγαμε. Μάχη, ναι. Ο Μπάκης έμαθες ότι είχε προγραμματίσει κάποια εγχείρηση. Σήμερα ήταν να γίνει. Η εγχείρηση Βαλβίδας. Σήμερα ήταν. Λοιπόν, συμβουλή. Μην αφήνετε τέτοια πράγματα. Όχι φοβότανε, ρε. Φοβότανε. Τι φοβότανε. Έφαγε τόσο κόσμο. Τι φοβότανε. Φοβότανε το μαχαίρι. Α, το μαχαίρι φοβότανε. Ναι, το χειρουργείο. Δηλαδή δύο μέτρα παλικάρι φοβόταν το μαχαίρι. Δηλαδή εμείς που μπήκαμε σε 20 μέρες, δύο μέρες. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν όλοι άνθρωποι το ίδιο. Μην το βλέπεις ότι ήταν δύο μέτρα γομάρι. Α, ήταν. Ένα γομάρι ενώ ψηλό. Ναι, μειώδης, ναι. Μειώδης τύπος. Ήταν πυγμάχος, παλιός, ναι. Είχε και στραβή μύτη, είχε φάει γροθιά. Τριάρι πρέπει να έχει φάει. Ναι. Είπαν, φοβόταν το χειρουργείο, ε. Τι λέει, ρε φίλε. Γι' αυτό είναι για το έκανα αναβολή στην αναβολή. Σοβαρά, μιλάς. Λοιπόν, αυτό με τη Βαλβίδα μην το αφήνετε και ένα φίλο του. Να ρυθμίσουμε τις Βαλβίδες. Ρυθμίστε τις Βαλβίδες σας, κανονίστε τα όλα. Το γιατρό. Ναι. Είναι έτσι. Λοιπόν, το μήνυμα ήταν 981. Λοιπόν, δίνουμε τρία μηνύματα δώρο. Όχι τρία μηνύματα δώρο. Τρία σέρβις δώρο. Μέχρι 31. 31 βγαίνει ο μήνας. 31, μωρέ. 31. Έχει άουρης αυτός και τα λοιπά. Κάτσε να το βάλω εγώ στο αθόρυβο να πούμε. Εγώ το βάλα. Πρόλαβα. Το βάλα εγώ. Την Παοκάρα τη βλέπετε, παρακολουθείτε ή έχει ξεχάσει. Εγώ την είδα. Στο ραδιόφωνο. Την είδε, ε. Ναι. Θέλει να αλλάξει, λέει, προπονητή. Ναι, τότε, πολλά πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, κάνω εγώ γκάλωπ τώρα στο λαό του ΠΑΟΚ και γενικότερα στο ποδοσφαιρικό κόσμο που ασχολείται. Χάβος. Παύλος Δερμιτζάκης. Ένα Χάβος, δύο Δερμιτζάκης. Τρία να πούμε Σάκης Τσιόλης. Τέσσερα να πούμε. Τούντορ. Όχι, να παραμείνει ο Τούντορ. Ναι. Τέσσερα Τούντορ. Πέντε. Ποιον αφήσαμε, κάτσε να θυμηθώ. Ποιος, α, λόγω του Παναθηναϊκού Αναστασίου. Αναστασίου. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα. Το Τούντορ μάλλον τελειώνει να πούμε. Περιμένει την τελευταία φάμπα, έχει χάσει τα ποδητήρια. Τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε το θέμα και κουράσουμε τον κόσμο. Ο Τούντορ να γιατί πούμε. Πώς? Γιατί το έχασε. Εντάξει, τώρα θα πάρουμε. Θα γίνει ημιρολόι τώρα. Α, θα γίνει ημιρολόι. Θα ακολουθήσει ημιρολόι 40 ημέρα. Δεν μπορεί να φταίνε, φίλε, τόσο προπονητέ. Δεν μπορεί να φταίνε. Ναι. Που περάσανε. Κοίταξε. Δεν φταίνε μόνο οι προπονητές. Τώρα γίνεται. Μιλούσα με ένα φίλο μου. Δεν γίνεται. Δεν θα πω την ιδιότητά του. Πάω ξύς. Πάρε ένα και πάρε το Δερμιτζάκι. Ναι. Ποιο θες να πάρεις. Ναι. Το Χάβο, ναι. Και πες τον θα κάνεις κλειστό συμβόλαιο 3 χρόνια. Ναι. Τόσα λεφτά υπάρχουν, τόσα τα διαχειρίζεσαι μόνο σου. Ναι. Και τελειώσανε. Α, πάρε έναν προπονητή. Ναι. Λοιπόν. Και του λέω συμβόλαιο 3 χρόνια. Έχω τώρα, α πούμε, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές Ιανουαρίου. Αυτά είναι. Όχι, τα χειρίζει το Άρνεσερ ή ο κάθε Άρνεσερ που είναι θέση του. Εγώ εσύ έχει το κομμάτι, εσύ έχει την ευθύνη, εσύ θα απολογηθεί. Ρε, εσύ θυμάσαι από κάτι άλλο ραδιόφωνο που. Ο Φρανκ Άρνεσεν είναι, ρε, που λέγανε. Μακάμπι, ρε. Με έβλεπε κάμπι, Φρανκ Άρνεσεν, ρε, Φρανκ Άρνεσεν.
Ναι, την Τσέλσι, ρε. Να βγουν τώρα να μιλήσουν, να πούμε, και να πούνε τι έγινε αυτό ο μεγάλο τελικό διευθυντή. Πώ? Ψηφίζει τον Τούντορ. Ναι. Μάλιστα. Θα τον κρατούσε έτσι μόνο και μόνο για να μπει και κάτσε. Φρανκ Άρμεξ, ο άλλο, ο Χρήστο από τη Λαμπράκη. Πολύ γάλα, λέει. Έχει Μούρι. Ποιο? Ο Άρνεσεν. Έχει Μούρι Λαμογιού νεοδημοκράτη. Δηλαδή, όχι αυτό το βλάχικο το πασοκικό με το Μούση, ξέρω εγώ, Νάσος Κερδάκας και τα λοιπά. Όχι αυτό το, όχι αυτό το βλάχικο. Έχει το πολιτισμένο, το μάγουλο, πώς το αυτό. Πώς τον είπες αυτό, Νάσος Κερδάκας. Ποιος είναι αυτό? Ηθοποιός, αριστερός, ναι. Λοιπόν, έχει αυτό το στυλ του Αριανού νεοδημοκράτη Λαμογιού. Αυτό το στυλάκι έχει δηλαδή. Δηλαδή δεξιός Λαμόγιο και Αριανός. Είναι πολύ επικίνδυνο να είσαι Αριανός, δεξιός και Λαμόγιο. Είναι πολύ επικίνδυνη, πώς το λένε, επικίνδυνος συνδυασμός. Ο Φρανκ Άρνεσεν. Βουτυράτος, ευγενής, ποτέ δεν θα μιλήσει. Αυτό θα κάνει χώρο να περάσει εσύ η γυναίκα πρώτα. Όχι, τον Ντούντορ έφερε ο Άρνεσεν. Ναι. Και φυσικά να πούμε ότι ο Φρανκ Άρνεσεν θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς δεν θα δημιουργήσει συμβόλαιο καινούριο κτλ. Και και μήνυμα έχει. Ναι, Χρήστος Λαμπράκη. Και τι έχει να επιδείξει. Μούρι Ζαμπούνι, λέει. Μούρι Ζαμπούνι. 9.55 και ενώ μήνυμα Σέρβις, Δημήτριος Σιαμπούρας, έχει πολλά μηνύματα κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τον επικίδιο του Μάκαρου. Κόκκινο μήλο τον θάψανε. Η Νέα Φιλαδέλφια είναι ο κόκκινο μήλο. Έχει οικογενειακό τάφο, κύριε. Πώς? Οικογενειακό τάφο έχει. Ναι, πήγε στη μάμα δίπλα. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια θηρία να φοβάται ο ένας τον γιατρό και όταν πεθάνει και να το θάβω δίπλα στη μάμα. Ναι, πράγματα που δεν συνάδουν με τη λογική, κύριε φίλε. Ενώ μπορεί να φάει 10 άτομα. Ναι, μπορεί να φάει 10 άτομα. Δεν πάει στο γιατρό. Φοβερή περίπτωση. Τέλος πάντων. Πάει ο άνθρωπος, έχασε η κοινωνία ένα καλό μέλος. Ένα πολύτιμο, ξέρω εγώ, στην επιχειρηματικό κόσμο που γράφανε οι εφημερίδες κτλ. Λοιπόν, ας τον αναπαύσει ο Θεός που λένε. Αν και δεν πρόλαβε να μεταλάβει. Θα συνεχίσουν τα παιδιά του. Θα συνεχίσουν τα παιδιά του. Καλά, η κόρη του είναι παντρεμένη με τον Μπουρούση. Ίδιο ο Μάκαρος. Τον Μπουρούση. Τον Πασκεμπολίστα. Τον Πασκεμπολίστα, ναι. Η κόρη ίδιο ο Μάκαρος στη φάτσα. Θηλυκός Μάκαρος. Ο άλλος, δεν ξέρω τη μάνα, δεν την ξέρω. Ο Μάκης. Όχι, το γιο του, πώς το λες. Σταύρο. Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.43 σερβις δώρο στο κατάστημα των φίλων μας. Το οποίο είναι στην οδό Διογένους 35. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιον Έλληνα προπονητή θα θέλατε στον ΠΑΟΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται Έλληνας θα είναι. Τον Παύλο θα προτιμούσα. Και θα φωνάζει δυνατά ο Σούπερ 3. Θέλω αφημία από την Ημαθία, λέει ο γιατρός. Είδες, δικαιωνόμαστε και εδώ. Προχωράει, λέει, η εκαθάριση. Μήνυση ως κόρδας για παράνομη πτώχευση της εταιρείας. Τι ωραία πράγματα θα δούμε τον άλλο μήνα. Μπήκε στραβά η χρονιά, αλλά νομίζω θα ότι. Θα καλυτερεύσει, να πούμε. Μπράβο. Θα σε πληρώσουμε. Χάβος, Δερμιτζάκης, Σάκης, Τσιόλης, να παραμείνω Ντούντορ ή ο Αναστασίου. Ο Τσιόλης δεν θα έρθει ποτέ. Πώς? Ο Τσιόλης δεν θα έρθει ποτέ, άστο. Σβήστο. Γιατί δεν θα έρθει ποτέ? Δεν θα έρθει. Γιατί? Επειδή έσωσε τον Άρη σε εκείνο το. Θα πιούμε εμείς τίποτα καμιά. Πορτοκαλάδο. Έφερε πορτοκαλάδο, κύριε. Πορτοκαλάδο. Ξέρει τι. Ξέρει τι κάνω. Αλλά την έφερε και τον κόσμο. Φέρει και μία για μένα. Δεν θέλω νερό, θέλω πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα, θέλει ζάχαρη. Θέλει. Στύψε μία έτσι να πορτοκαλάδα. Ναι. Πήρε παράταση 4 μήνες η απόσυρση όμως. Μας ενημερώνει 8.68. Ωραία, είσαι. Ακόμα καλύτερα. Ο σταθμός στη Ξάνθη δεν κάνει μετάδοση και στο ίντερνετ ακούγεται να μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Καλή συνέχεια, Γιώργος από Πλαστικά Θράκης. Μάλιστα. Εντάξει. Εμείς μιλάμε κανονικά πάντως. Εμείς μιλάμε κανονικά. Ο Πελάστρα 02. Τι είναι αυτό? 2002. Όταν βάζω μπρος στο Ρελαντί ανάβει λαμπάκι μηχανής με ανεβασμένες στροφές και δεν δίνει γκάζι. Στα 10 λεπτά πέφτουν, σβήνει το λαμπάκι και όλα οκ. Okay. Όπα, αυτό το έχω πάθει κι εγώ. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ να ξέρω τι. Λοιπόν, να το βάλω στο μηχάνημα, να το δούμε. Φέρτε να το βάλεις στο μηχάνημα. Λοιπόν, πάω με το Κόρδομα, βάζω βενζίνη στη γειτονιά μου. Βάζω 20 ευρώ, βάζω 30 ευρώ, περνάω 5 μέρες. Λοιπόν, 4 μέρες κτλ. Με το που το βάζω μπρος στο αυτοκίνητο αρχίζει και ακούγεται. Δηλαδή, σαν τα κότα. Και τρέμει το αυτοκίνητο. Έχει ψευδόνι σου. Και ανάβει και το λαμπάκι της μηχανής, να πούμε. Πρόσεξε τώρα να δεις. Κάνω 20-30 χιλιόμετρα, 40 και επανέρχεται το αυτοκίνητο κανονικά. Πάω, ξαναβάζω βενζίνη στην γειτονιά μου. Ξανά τα ίδια. Τι να πω. Να πάω να πλακωθώ με το. Ότι είχε σκουπίδια βενζίνη. Είχε σκουπίδια βενζίνη. Σκουπίδια είχε νερό. Κάτι. Είχε κάτι βενζίνη.
Προσέγγι, να πούμε, ναι, να, πούμε ναι, να, ναι, μας στέλνουν, ναι, μας στέλνουν και τα επίθετά τους, τα επώνυμά τους οι φίλοι. Με τον, ναι, Δημήτρης και τον Στέφανος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, θέλουμε ένα ονοματεπώνυμο. Θέλουμε ένα ονοματεπώνυμο. Και τη λέξη Σέρβις. Και τη λέξη Σέρβις. Θέλουν πολύ μόνο με το όνομα. Ναι. Δεν θα βγάλω μάτι. Εσείς είστε τώρα παοξίδες, αλλά αγαπάτε και τις άλλες ομάδες. Αγαπάτε τον Ηρακλή, τον Άρη και τα λοιπά. Είστε και καλοί άνθρωποι. Εσείς είστε παοξίδες, να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε παοξίδες. Ότι υποστηρίζω μια ομάδα. Το Βέλιο το θέλατε στον ΠΑΟ. Εγώ ναι. Σιγάρε, παιδιά, ένα-ένα. Ναι, δεν έχει μικρόφωνο ο κύριος γι' αυτό. Ναι, για πες, γιατί τον θέλατε. Κειμενικά το θέλαμε. Τον θέλαμε. Γιατί δεν τον θέλατε. Τον θέλαμε γιατί είναι καλό παίκτη. Τι σας βγάζει, κάτι μπρουτάλ να πούμε. Όχι, όχι μπρουτάλ. Τι σας βγάζει. Πιο μπρουτάλ από τον Αθανασιάδη δεν είναι. Πιο μπρουτάλ. Από τον Αθανασιάδη δεν μπορεί να είναι. Πώς. Από τον Αθανασιάδη είναι πιο μπρουτάλ ο Βέλιος. Δεν ξέρω γιατί, δεν το, είναι. Γιατί το γουστάρετε να πούμε. Γιατί είναι σε καλύτερη φόρμα, είναι ο καλύτερος σέντερ φορ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γι' αυτό. Ναι. Δεν, ναι, έχει να κάνει με τον Ερακλή δηλαδή αυτό. Ναι. Οπωσδήποτε και να πει το ίδιο θα λέγαμε. Το γουστάρει πιο πολύ. Σαν παίχτη. Ναι, σαν παίχτη. Όχι οπαδικά. Δηλαδή πώ κρίνει ότι ο Πάουκ μπορεί να ανέβει από αυτόν και μόνο, δηλαδή. Θα πάρει φορτό μα. Και με αυτό. Και με αυτό. Ναι. Δηλαδή τον Μπερμπάτοφ δεν μπορεί να τον περιμένετε ακόμα. Το καλύτερο παίχτη να φέρει στον κόσμο, αν δεν λειτουργήσει με το σύστημα, πιστεύω, δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που αξίζει. Ναι. Και μπορεί. Ναι. Κατάλαβε τώρα στον Ηρακλή Βέλιο επειδή είναι άλλο το σύστημά του. Πάρτε, Γιάννη, θα ανοίξω σε τρία λεπτά. Ναι, επειδή για... άλλαξε το σύστημά του, παίζει ο προπονητής του διαφορετικό ποδόσφαιρο από ότι εμείς, γι' αυτό και φαίνεται και ο Βέλιος πιο πολύ. Σε εμάς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά μπορεί να το φέρει στο Βέλιο σε εμάς και να μην κάνει και τίποτα έτσι. Αναλόγως πώς θα ακολουθήσει οι άλλοι παίκτες μεταξύ τους. Δηλαδή. Γιατί αυτό που μου αρέσει εμένα στον Ηρακλή που βλέπω στην τηλεόραση. Στον Ηρακλή αρέσει. Ναι. Αυτό που μου αρέσει στον Ηρακλή είναι ότι όλα τα παιδιά παίζουν με ψυχή. Βγάζουν. Εσάς τι βγάζουν δημοσίου υπάλληλοι. Εμάς βγάζουν άστα να πάνε. Χειρότερα από δημοσίου υπάλληλοι είναι. Ναι. Ψηφίζει Αναστασίου στον ΠΑΟΚ 797 στέλνει. Εντάξει. Λοιπόν, Αναστασίου. Πού ήταν αυτό. Ναι, ναι. Μία ψήφος. Βάλει και τα δικά μας, είπαμε Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκη, μία ψήφος. Εσύ Κοσμά. Δερμιτζάκη και εγώ. Τρεις. Χάβος Δερμιτζάκη, Σάκης Τσιόλης, να παραμείνει ο Τούντορ ή ο Αναστασίου. Εγώ δεν λέω να φύγει ο Τούντορ. Λέω αν είχα την επιλογή, ναι, εγώ θα από τους τέσσερις, ναι, θα έπαιρνα αυτόν. Υπάρχει και η ψήφος του Ντούντορ. Ναι. Εγώ τον κρατούσα. Ναι. Κανονικά έπρεπε να έχεις και ένα άλλος. Το βγάζω τον Ντούντορ από τη μέση. Βράδυ. Να βάλω άλλος. Άλλος. Ναι, άλλος. Λοιπόν, άλλος. Σίγουρα είναι ο Μάκαρος στον τάφο. Λέω 531. Κάνουν κόλπα οι μαφιόζοι, λέει. Πείτε για υγρά αεριοκίνηση, μην κρύβετε την αλήθεια. Τα είπαμε, ρε φίλε. Τώρα τι άλλα, τα ίδια δεν είναι. Τώρα φύγαμε πλέον στο φυσικό αέριο. Ναι. Άλλαξε τώρα. Ναι. Θα πάμε τώρα στους φίλους που περιμένουν. 2-31-0-90-90-90. Θέλω να μου πείτε για την αυτοκίνηση κάτι σημαντικό. Γιατί τελευταία διαβάζω και μαθαίνω ότι οι καινούργιες, μάλλον οι εταιρείες, τα καινούργια μοντέλα τα βγάζουν με λιγότερα κιλά. Κάπου που θέλουν να ελαφρύνουν το σκάφος. Οι λόγοι είναι. Όλα γίνονται για την κατανάλωση. Είναι για την κατανάλωση. Ναι. Δεν μου λες... Επειδή θέλουν να ρίξουν τους ρήπους κι άλλο. Ναι. Και δεν μπορούν να αλλιώς να το κερδίσουν αυτό το σύστημα. Ερώτηση. Πιστεύετε ότι είχαν βαρύνει πολύ τα αυτοκίνητα τον τελευταίο καιρό? Δηλαδή, εννοείται. Πριν από 40 χρόνια, μία 1602 ζύγιζε 970 κιλά, ενώ η 316 ζύγιζε 1,5 τόνο τώρα. Ναι, δεν είναι δηλαδή υπερβολικό το βάρος για ένα αυτοκίνητο. Μα γιατί θέλουν να το κατεβάσουν. Μια Αλφα Ρωμαίο 159 ζύγιζε 1,5 τόνο. Είναι πιο ασφαλής όμως με 1,5 τόνο από ότι με 980 κιλά ή 1000 κιλά. Κοίταξε, και μόνο λόγω βάρους είναι. Είναι. Ναι. Ναι, άρα η παθητική ασφάλεια θα. Όχι. Όχι. Αν μειώσουμε τα κιλά, δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε και την. Πώς να το πω. Την αντοχή του αυτοκίνητου, ναι, σε ένα ενδεχόμενο τρακάρισμα. Ναι, ναι, γιατί ναι. Υπάρχουν υλικά, ναι, κατασκευή που φτιάχνουν τώρα στα εργοστάσια. Πιο ελαφριά. Είναι πιο ελαφριά και πιο ανθεκτικά. Α, και πιο ανθεκτικά. Από το. Άρα δηλαδή, μειώνοντας το βάρος του αυτοκίνητου, δεν πάει να πει ότι χάνεται και η παθητική ασφάλεια. Εννοείται πως. Μάλιστα. Ίσως θα γίνεται και καλύτερα ορισμένες φορές. Ναι, ναι, τα έχουν ελαφρύνει. Τα παράντα, γι' αυτό φτιάχνουν τώρα αυτοκίνητα αλουμινένια με σεσί αλουμινίου κτλ. Ναι. Για αυτούς τους λόγους. Μάλιστα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, να μην περιμένουν οι ακροατές και ρωτήστε ότι γουστάρετε, πείτε ότι θέλετε, ψηφίστε ότι γουστάρετε. Χάβος Δερμιτζάκης, Σάκης Τσιόλης ή Αναστασίου. Ο Αναστασίου έχει μιλήσει με τους άλλους. Ο Δερμιτζάκης δεν μιλάει με κανέναν από ό,τι μαθαίνω. Ο Τσιόλης δεν έκανε κάποια κίνηση. Ο Χάβος έχει πάρει 5-6 δημοσιογράφους, με γλύφη, κάνει ράνι κτλ. Ο Αναστασίου μίλησε με την ομάδα ανεπίσημα. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Έλα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Είστε. Καλέ μου άνθρωπε, λέγε. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Καλή χρονιά και τα παιδιά εκεί. Ναι. Καλή χρονιά. Μακάρι, ναι. Κώστα, ναι. Εγώ δεν θα αναφερθώ για θέματα αυτοκινήτων. Να πεις ό,τι θέλεις. Θέλω να αναφερθώ για το πρωτοσέλιδο της. Έχεις Bluetooth, μωρέ. Όχι. Δεν έχει Bluetooth. Για πες. Λοιπόν, για το πρωτοσέλιδο της Πέτρας Προσήμερα γράφει ψάχνει coach, έτσι. Ψάχνει coach. Ναι.
αυτή η πληροφορία βγήκε μέσα από το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ. Ποιος επιμελείται αυτό το πρώτο φίλο? Θα σου αναφέρω. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον Κυριάκο στο τετράγωνο, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε θέμα να πούμε. Ο Κυριάκος Κυριάκο, έτσι. Ο Κυριάκος Κυριάκος, τον πήρε να πούμε ο Μίκη Μάους, ο γιος του Σαββίδη, ο οποίος του είπε δεν υπάρχει θέμα και να πει αυτό το πράγμα. Ο Σαββίδης έριξε τα πουστούλια να πούμε στον κύριο Τούντορ και. Ναι, και κατά κάποιο τρόπο ο γιος ήταν καθησυχαστικός, ο μπαμπάς να πούμε πιο μεγάλος ήταν πιο αυθόρμητος. Η αλήθεια είναι όμως ότι αν το δεις και στατιστικά το θέμα, το 95% των προπονητών, ο οποίος στηρίζονται επισήμως από τις ομάδες τους, τις εταιρείες τους, ναι, φεύγουν. Άλλη μέρα φεύγουν. Ένα 5%, 10% σώνεται μόνο με καλά συνεχόμενα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δηλαδή θα τους κρατήσουν. Λέω λοιπόν εγώ ότι αν ο ΠΑΟΚ φέρει εκεί με τα Γιάννενα, περάσει την Καλονίκη και στο επόμενο παιχνίδι χάσει και το επόμενο παιχνίδι ή δεν τον κερδίσει, τα αποτελέσματα δεν κρατάνε τον Τούντορ, γιατί ο Τούντορ είναι υπατμών. Ότι ψάχνουν προπονητή είναι των δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ πληροφορία, η οποία εγώ χαίρομαι που έρχεται σε αντίθεση με το γραφείο τύπου. Γιατί το γραφείο τύπου θέλει ίσως να προστατεύσει τα αποδυτήρια, την ηρεμία της ομάδας, ο άλλος θέλει να προστατεύσει τη δουλειά του. Εγώ πιστεύω και μαθαίνω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν δίκιο, αλλά και ο Κυριάκος έχει δίκιο, γιατί ο άνθρωπος είχε τέτοια εντολή από την εταιρεία εγώ, και έτσι έπρεπε να πράξει. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να βγει ο Κυριάκος και να πει ναι, ψάχνουμε προπονητή. Μπορεί να το πει στο off the record σε κάποιους φίλους του δημοσιογράφου. Ναι. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης, αν ήμουν γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ και είχα τον Τούντορ, δεν θα το έγραφα αυτό. Δηλαδή είχα πει ο Τούντορ, κάτσε ρε, εμένα με ξεφτυλίζεις, ψάχνεις και απ' την άλλη περιμένεις ο Κοντσάρ, εγώ την ομάδα την Κυριακή. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα ωραίο κόλπο, έτσι ώστε να δείξει και στους παίκτες ότι αυτός εδώ τελειώνει. Οπότε αν εγώ έχω έναν διευθυντή. Εάν είναι τον τρώνε οι ίδιοι παίκτες. Εγώ να σου πω τι έπαθα εγώ. Εγώ έμαθα εδώ σε μια δουλειά η οποία ήμουνα, ότι ο διευθυντής θα έπαιρνε δρόμο να φύγει και θα πήγαγε από το καράβι, να πούμε, γιατί φοβόταν. Κάτσε, μη. Αυτό που είπε στο μεσημέρι μου άρεσε. Ναι, τι είπα. Συμβόλαιο 3 χρόνια και βγάλετε 3-4-5-5, πώς το είπε στο μεσημέρι. Το 3-5-2, συμβόλαιο 3 χρόνια και πάρτε παίκτες που ταιριάζουν σε αυτό το σύστημα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Να παίζουν αυτό το σύστημα. Ακόμα και τις ακαδημίες όπως είναι έξω από την Μπαρτσελόνα παίζουν αυτό το σύστημα. Τώρα πολλά ζητάς. Εντάξει, σίγουρα. Εσύ λες το σωστό. Αλλά εγώ ζώντας στα Βαλκάνια και ζω σε μια χώρα βαλκανική, υπανάπτυκτη, σου λέω πολλά ζητάς. Λέω δίκιο έχεις, πολλά ζητάς. Έτσι, φιλιά, για χαρά. Καλά, έγινε, για τα καλά. Τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, η σούπερ αμόλυβδη είναι μύθος, κάνει δουλειά. Ωραία ερώτηση. Μπορεί να μου πει, θα πετάει τα μάξι με τη σούπερ αμόλυβδη. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι έχει η σούπερ αμόλυβδη παραπάνω από την άλλη? Έχει παραπάνω οκτάνια. Τι έχει, λέει? Έχει παραπάνω οκτάνια. Οκτάνια. Δηλαδή βάζουν παραπάνω πρόσθετα και την κάνουν σούπερ αμόλυβδη. Ναι. Ναι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αγκαλιά θα τον πάρω. Πάρε αγκαλιά, παρτούζα το μικρόφωνο, διότι. Εντάξει, τώρα το μάστερ. Ναι. Χάλασε ναι. Το άλλο, ρε φίλε. Ναι. Σημαίνει ότι έχει παραπάνω οκτάνια βενζίνη. Δηλαδή στα 100 οκτάνια σούπερ αμόλυβδη. Τι κερδίζει το αμάξι ο οδηγός? Κερδίζει παραπάνω ρεπρίζ που λέμε. Ρεπρίζ. Ναι. Δηλαδή ένα αμάξι που είναι αργό τη ρεπρίζ σαν το δικό μου. Καλό θα ήταν να βάλω σε ένα ταξίδι να πούμε. Μπράβο. Ωραία. Μάλιστα, καθαρίζω ναι. Κινητήρα καλύτερα με αυτό. Όπα, ναι. Εντάξει, ναι, δηλαδή, ναι, αυτό καλό είναι την κατοστάρα να τη βάζει μια φορά το μήνα, το δίμηνο. Για να καθαρίζει. Για να καθαρίζει το κινητήρα. Κάνει να, καλό στο να, ναι. Να τον καζώνει λίγο ναι. Για να μπορεί να. Είναι σαν να λε πιέζει λίγο κρασί για την να καρδιά. Να καθαρίζουν μπράβο οι εισιτήρε μα. Μάλιστα. Είναι καλό. Οι ουρητήρε. Εισιτήρε. Καλημέρα, ναι. Και βγάζει και περισσότερα χιλιόμετρα. Ναι, θα το κάνω ταξίδι τώρα. Θα πάω στην Κομωτινή το άλλο Σάββατο και θα το δω. Έλα, φίλε, ναι. Φίλε στον αέρα είσαι. Αδερφέ μου, κουμπάρε μου, φίλε μου. Επόμενος φίλος, μάλιστα. Έπεσε. Ναι, με ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Και τους χαιρετισμούς μου στα Μαστόρια τα μεγάλα. Μάλιστα, κύριε. Γεια σας. Οι απόψεις είναι πολύ σταθερές και σοβαρές. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ο ΠΑΟΚ ναι. Να έρθει μια φορά να δει πώς παίζει μπάλο ο Κεραυνός Ποντοϊράκλειας. Έλα. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα εκεί, όλοι μπροστά, όλοι πίσω. Τι ομάδα είσαι? Βασικά είμαι Κεραυνός Ποντοϊράκλειας και μετά είμαι ΠΑΟΚ. Ποιο προπόνητη θες, Χάβο, Δερμιτζάκη, Τσιόλη ή Αναστασίου? Θα ήθελα να κάνω μια επίσημη πρόταση στον Ιβάν Σαββίδη να πάρει για γενικό κουμανταδόρο, γενικό αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι. Κάτσε, ρε, ο Σαμαράς έπεσε. Ρε. Μας έχεις πρίξει τα αυτά με τον Σαμαρά, ρε, τον κρύο. Α, δεν έπεσε ακόμα. Τον προδότη. Του πλανάτε πάνω από τις καρδιές των Ελλήνων. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πλανάτε? Σαμαράς, και είπατε προηγουμένως ότι οι δεξιοί είμαστε κλαευτές.
Όχι, δεν είπα. Όχι, όχι. Είπα ότι ο κύριος Άρνεσεν μοιάζει με νεοδημοκράτη Λαμόγιο. Δεν είπα ότι οι νεοδημοκράτες είναι Λαμόγιο. Έχετε δει ποτέ στη ζωή σας κανένα νεοδημοκράτη Λαμόγιο? Αρκετούς. Δείξτε μου ένα, εγώ θα κάνω τούμπες σε όλη τη Διογένους Γυμνός. Ένα να μου πείτε. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης τι ήτανε, πασοξίδες ήτανε αυτοί που τα κλέβανε? Τι. Τι. Μοντάζ ήταν αυτό. Α, μοντάζ ήταν. Μοντάζ ήταν. Με τα όπλα ποιοι τα φάγανε? Δεν τα φάγανε οι δημοκράτες. Τι δουλειά έχουν οι νεοδημοκράτες με τι να κάνουν? Οι νεοδημοκράτες αγαπά την πατρίδα, αγαπά τη σημαία, αγαπά τη θρησκεία, την οικογένεια. Στα βουνά του Ρούπερ και του Γκράμου και του Βίτσε, πόσα κορμιά χάθηκαν. Πού έκανε, πόσο μάχησε εδώ και πάλι για να ελευθερωθεί. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Ναι. Πότε έχουν δώσει δικαίωμα οι νεοδημοκράτες σε θέματα ατασταλείας? Καμιά 30 εκατομμύρια το Δήμο βάλαν μέσα μόνο. Μα δεν τα φάγανε αυτά οι νεοδημοκράτες, κύριε Ραπτό? Τι τα φάγανε, φίλε? Ποιοι τα φάγανε, οι τσιρλίντες? Δεν βγάζεται μέσα στον κόλπο. Αυτοί που ανήκαν στον χώρο σε άλλους πολιτικούς χώρους και θέλανε να τα ρίξουν στον ευγενέστατο, εντιμότατο καθόλου Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο. Κύριος. Ο οποίος αδίκως ευρέθη. Αδίκως. Τα σίδερα της φυλακής. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Η αλήθεια έλαμψε όμως. Ναι. Αθωώθηκε. Δεν αθωώθηκε. Όμως ένα νόμο που. Τον βγάλανε για μπαλονάκι 67%. Ενώ ανάπηρος, αν πας από τον αγώνα τα χέρια κομμένα, δεν σε βγάζουν 67%. Δεν πας στο διάλογο, ρε Βλαδιάτικα. Πάμε επόμενη γραμμή. Σερσερή. Άντε με νευριάζεις τώρα και είμαι σε έξαρση να πούμε. Και. Άχα, δεν θα πειθανε. Δηλαδή, πάει ο άλλος με 1000 αρρώστιες, τον περνά από 15 να πούμε αυτά. Και κάθε χρόνο τον περνά ξανά. Ναι, τον περνά ξανά. Και ναι, και πει ο Παπαγεωργόπουλος, αγκιοπλαστική λέει, ναι, συνάχη είναι σήμερα. Το βγάλανε αυτό. Και ο παπάς μου έκανε. Ήθελα να είχα μπροστά μου αυτό το γιατρό, τον ξεφτύλα που έδωσε αυτό το χαρτί στον Παπαγεωργό. Του τράβηξε ένα βρωμόξυλο. Ένα μπερντάχι. Ναι, χαθείτε από εκεί πέρα, Λέσια. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Μισό λεπτό να διαβάσω ένα μήνυμα. Παρακαλώ. Γιατί ένας αγόρασε ένα Avensis 1600 diesel φραγκάτος πρέπει να είναι. Το καινούριο κιόλας. Είναι καλή επιλογή. Επίσης άκουσα ότι το diesel θέλει κάποια προσοχή σε κρύο. Καθαριστικά και αντιμικριοκόνο κόρτο που στο διάλογο θέλει, ισχύουν όλα αυτά. Αντιμικριοκτόνο. Πού να ακούει ο κόκκινος, φίλε? Καλύτερα να κοιμάται το πόδι. Λοιπόν, να απαντήσεις στον κύριο και θα πάρουμε και τον επόμενο. Καταρχήν έκανε καλή επιλογή, πήρε αυτό το αμάξι. Είναι καλό αμάξι. Δίζελ, ναι. Καμιά 25 θα κάνει αυτό. Σίγουρα. Είναι ναι. Καλύτερα στην κατηγορία του. Δεύτερον, πρέπει να τα βάζει συνέχεια τα πρόσθετα. Ναι, τι τα diesel. Τα πρόσθετα τι είναι? Ναι. Τα πρόσθετα, χημικά είναι για να έχει πιο καθαρό πετρέλαιο. Αντιπαγωτικά το χειμώνα κτλ. Τι είναι ένα αεροπλάνο που βάζουν στα φτερά αντιπαγωτικά? Δεν χρειάζεται, αφού θες πετρέλαιο, πώς θα γίνει? Έλα. Πάντα όταν το βάζει μπροστά, δεν ξεκινά ποτέ με κρύο αυτοκίνητο. Όπως κάνεις εσύ. Εγώ δεν ξεκινώ. Στη βενζίνη μπορείς να το κάνεις όμως. Βάζεις μπροστά και φεύγεις. Ναι, τώρα εγώ που το ζεσταίνω. Εγώ τώρα που το ζεσταίνω, δεν το κάνω καλό? Καλό το κάνω. Επόμενη γραμμή, απάντησαν τα παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Θέλω μια ερώτηση ακόμη του μηχανικού. Να κάνεις, φίλο, ό,τι θέλεις. Ηρακλής είμαι κιόλας, έτσι. Βεβαίως. Μια ομάδα της πόλης, δεν το συζητάω. Μια είναι η ομάδα της πόλης. Έτσι. Για το αυτοκίνητο Chrysler, το PT Cruiser. Chrysler. Το PT Cruiser, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι. Συγγνώμη, έχετε το αυτοκίνητο αυτό μεταχειρισμένο δεκαετίας. Είναι το πάρω. Τι να σε πω τώρα. Να αποκτήσω, τι άλλο. Δεν το έχουμε δουλέψει ποτέ, οπότε δεν μπορώ να σου πω άποψη γι' αυτό. Τι αμάξι είναι αυτό, ρε? Είναι εκείνο, ρε. Σαν και το γερμανικό μου, ρε, που ήταν. Λίγα πάντως έχει τέτοια. Με τις καμπύλες πολλές. Α, έχει καμπύλες. Έχει επαφή από το χώρο όμως. Ποια είναι η γνώμη σου από αυτό στον χώρο γενικότερα? Πέστε, ρε, μη. Στον χώρο λένε ότι είναι καλό το κίνητο. Θα το έπαιρνε, ρε. Θα το έπαιρνε. Θα τους κάνεις την ερώτηση. Αν είχες 25 χιλιάρια, 30, θα το έπαιρνες αυτό να του λέω? Όχι, ρε φίλε. Ναι, μεταχειρισμένο το παίρνει ο άνθρωπος. Μεταχειρισμένο το παίρνεις. Εσύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το σχήμα. Α, εσύ λόγω σχήματος δηλαδή. Ναι, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι. Και επειδή αυτοί θα μου το φτιάχνουν, γι' αυτό το ρωτάω τώρα. Ξανά. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι ήταν να του πει, θα το πέρασε. Όχι, πάρτο. Δεν το πέρανε. Αυτοί δεν το πέρνανε. Μισό λεπτό, ρε. Πρώτα απ' όλα πάρτο, φέρτο στο μαγαζί να το ελέγξουμε. Πρώτα ξεκινά από εκεί. Άσε μα άμα μα αρέσει. Άσε μα άμα μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Θα βλέπει βιβλίο σέρβις. Υπάρχει. Τι έχει κάνει, πότε τα έχει κάνει. Ναι. Θα τα ελέγξει όλα και μετά το πάρει. Μην πάρει ένα αυτοκίνητο. Είναι και μπορεί να φτιαχτεί κρόσο βιβλίο σέρβις, έτσι. Ορίστε.
ένα βιβλίο σέρβις μπορεί να φτιαχτεί κιόλα. Ναι, αλλά θα δεις που το έχει φτιάξει. Αν το έχει φτιάξει την προσωπία, παίρνει ένα τηλέφωνο την προσωπία, σου λένε αν έχει φτιαχτεί ή όχι. Μην βάζω μόνο ημερομηνίες. Σε τρίτο τέτοιο, σε τρίτο συνεργείο. Ορίστε. Σε τρίτο συνεργείο. Κάποιο βιβλίο θα υπάρχει, δεν μπορεί. Θα ζητήσεις ρε παιδί μου, ζήτα, κάτω, άμα, πάρεις κύλο τριών ετών, θα ζητήσεις βιβλιάριο υγεία. Εμβόλια. Εμβόλια αυτά, θα αυτό και τα μάξι να πούμε, ναι. Καλώς. Έγινε. Να πω και κάτι ακόμα. Να πεις. Εγώ θα ήθελα πολύ να κρατήσουν τον Ντούντορ στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Ναι. Αυτό το λες ως Ηρακλειδεύς. Εννοείται. Το απολαμβάνω βέβαια. Α, μάλιστα. Το λες δηλαδή σαν αδύνατο σημείο. Μάλιστα. Όχι, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Φέρε τους προπονητής, να μάθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Να τον πληρώσετε. Ναι. Να σας τα πάρει όλα. Ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Μπράβο. Κοροϊδεύει. Δίνετε ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Σωστό, ναι. Είναι μεγάλο ίδρυμα. Σε παρακαλώ. Είναι ίδρυμα. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ. Σχολείο. Σχολείο είναι. Ίδρυμα είναι. Όχι, ούτε ίδρυμα. Ναι. Καταλαβαίνω πως σας εννοώ. Ναι. Και αυτό παιδιά, καλό βράδυ. Τα λέμε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Να πούμε για τέλη κυκλοφορίας. Ωραία. Να πούμε για τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα. Ωραία. Έτσι, από ναι. Δευτέρα ναι. Πληρώνουν όλοι το διπλό αντίτιμο από ό,τι πληρώνουν. Το διπλό. Το διπλό. Ναι. Και σήμερα ήταν και η τελευταία μέρα για να παραδώσουν τις πινακίδες όσοι θέλανε. Ναι. Έτσι, από Δευτέρα τέλος. Τέλος. Γιατί δεν υπάρχει άλλη. Δηλαδή, αν εγώ που έδωσα 220, 440. 440, ναι. Άπα. Το διπλό πληρώνει. Άπα. Επόμενη γραμμή, ναι. Τώρα δείτε, τους κάνει ο Τσίπρας. Περίμενε. Ναι. Ο Τσίπρας. Ναι. Τους κάνει, είναι καλά. Αριστερή κυβέρνηση. Αυτοί που δεν πληρώνουν. Να μην του διαλύσει. Καλημέρα, Τσίπρας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, Βίλε. Καλή χρονιά σε όλους βασικά. Καλή χρονιά. Μην πεις τη γνώμη για κάποια θέματα που με απασχολούν το τελευταίο διάστημα εδώ και 4 χρόνια περίπου. 4 χρόνια σε απασχολούν θέματα. Για να ακούσουμε τώρα τι θέματα. Βασικά είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Είσαι. Αθλητικός τύπος, διαβάζω και πάρα πολύ. Από το 2012 όλα αυτά. Έχω κάνει απόπειρες να πάω στο αρχείο των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω στο Λονδίνο. Έχω πάρει τηλέφωνο και όλες με χάσει κάποια άτομα εκεί μέσα. Τι να κάνεις εκεί. Τελικά τι να κάνω, να ασχολείται με τον αθλητισμό, να τα εξαγωνίσματα. Ναι. Βασικά μου λέγανε για τα πανελλήνια πρωταθλήματα, αν είστε πρωταθλητής και τέτοια. Ναι. Δεν ασχολήθηκα με αυτό. Ναι. Έχω κάνει απόπειρες να πάω πολεμική αεροπορία, βασικά διάβαζα πάρα πολύ εξομοιωτές πτήσεις και τέτοια. Ναι. Έχω κάνει απόπειρα να πάω σε στην πολεμική αεροπορία. Έχω πάει στα σέντερ βαδιάτικα δηλαδή, να μιλήσω με κάποιον υπτάμενο και εκεί ήθελε μάζεψη αστυνομία. Με ένα ταξί κλούβιο να πούμε, είχε ένα τζάμι μπροστά και καθόμουν μπροστά να πούμε και περίμενα να γίνει συζήτηση με τον ταξιτζή και τέτοια. Η μάνα μου καθόταν πίσω. Ναι. Στην ΆΣΑ έχω στείλει βιογραφικά πάρα πολλά. Ναι. Δεν με παίρνουνε. Απλά τι συμβαίνει και δεν με παίρνουνε. Έχω στείλει βιογραφικά, έχω μιλήσει κιόλας με αυτούς. Τώρα βέβαια δεν το σηκώνω το τηλέφωνο, αφήνουν στον τηλεφωνητή. Έχεις μέσα. Έχω μιλήσει μαζί τους στον τηλεφωνητή, αλλά δεν με. Ναι, θα πάρεις δεν με δίνουν καθόλου ενδιαφέρον. Δεν βλέπω ενδιαφέρον από αυτούς. Στην Ελλάδα, αν δεν έχεις πολιτικό μέσο. Δύσκολα. Να μιλήσω με τον καμένο, αν είναι να μην πάρουν πολεμική αεροπορία. Ναι, θα πρέπει να βρεις ένα μέσο. Άμα βρεις μέσο, όχι στην ΆΣΑ. Και στη μάσα θα σε πάρει όπου θέλει θα σε πάρει. Σκοπός είναι να βρεις ένα καλό πολιτικό μέσο ή να πας σε ένα καλό, ξέρω εγώ, να βρεις κανένα εκκλησιαστικό μέσο. Πολιτικό μέσο ή εκκλησιαστικό μέσο. Εκκλησιαστικό μέσο. Ναι, να βρεις κάποιον Μητροπολίτη, να βρεις κάποιον, πώς το λένε, ξέρω, υπουργό κτλ. Να έχει εξουσία, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Έχει εξουσία, ναι. Εγώ τα θεωρώ όλα αυτά μικρά και ανούσια για μένα. Ναι. Βασικά. Ναι. Ποια είναι ανούσια. Τα νούσια να θέλουν να θεωρούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει εξουκρατεία εδώ στην Ελλάδα. Ή να πιάσει κανένα μεγάλο δημοσιογράφο, ξέρω εγώ, του συστήματος. Κάνα Βαγγελάτο για παράδειγμα. Κάνα Βαγγελάτο. Ναι, εντάξει. Πήγα στο Βουρτζούμι για παράδειγμα να ασχοληθώ με τον Μπάσκετ στον Άρη. Α, πήγες και στον Μπάσκετ. Κάποιο ταλέντο θα υπάρχει. Εντάξει, του έλεγε όλου ανύπαρκτου εκεί πέρα και. Εντάξει. Μόνο με μένα ασχολούνταν. Μάλιστα. Παρακολουθείς αθλητικά, Ομπάμα έστειλα μήνυμα, του μιλούσα για αμυντικά θέματα και μου έστειλε email για παράδειγμα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποιόν αυτό που έστειλα εγώ, ας πούμε. Ναι. Κάτι για immigration με έλεγε και κάτι Μισελ Ομπάμα και ο Μπαράκ Ομπάμα. Κάτι μαλαγίες και αρχιδιές. Εντάξει, θα πρέπει να πολεμήσεις, να πούμε. Εντάξει, τώρα παραφέρθηκε, έκοψε ο Γιάννης. Δικός μας άνθρωπος είναι δικός μας άνθρωπος. Το πολεμάει. Καλημέρα, το πολεμάει. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Θέλω λίγο τα μαστόρια εκεί να ρωτήσω κάτι. Εδώ είναι, φίλε. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Πάω και με. Κατάλαβα, και φίλε. Όταν παίρνεις τηλέφωνο και μιλάς για τα μαστόρια, ναι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα κόρνεμπα σαν το δικό σου. Οχ. Γιατί όχι, για να γράψω.
Ναι. Καλό είναι τα μάτια, αλλά όλο προβλήματα είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι. Πόσα χιλιόμετρα έχει δηλαδή? 155. Κοντά είμαστε. Πόσα χρόνια τώρα? Χριστουγεννιάτικο δέντρο γιατί? Και λάμπε συνέχεια. Γιατί όλα τα λαμπάκια να βγουν όλα. Α. Έχω ένα πρόβλημα. Άλλαξα HDR, άλλαξα λάμπα. Πάλι το checking τη μηχανή ανάβει. Ναι. Τι είναι αυτό? Δεν το ξέρω. Δεν μου λες, φίλε. Συνέχεια ανάδε αυτό. Ερώτηση, φίλε. Κάποια βλάβη θα έχει η ανάδε. Γυναίκα έχει. Είτε το φτιάχνει κάτι. Έχει γυναίκα. Έχω. Το οδηγάει η γυναίκα σου? Όχι. Και σου δημιουργεί προβλήματα το αυτοκίνητο? Ναι. Μάλιστα. Σέρβις κάνει συχνά? Όχι, όχι προβλήματα. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Ότι κάπου τραβάει αέρα οξυγόνο πολύ το αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο. Άρα κάτι δεν φτιάχνουν σωστά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Θα το φέρει στο μαγαζί να το δούμε. Θα φέρει στο μαγαζί γιατί το δικό μου το Κόρντομπα το σώσαν αυτοί οι δύο. Και του κοστεί λαμπάκια, άλλα δεν το ξανάλαψε ποτέ. Εντάξει, εγώ όταν ανάβω τα λαμπάκια μου πάω στον Κάζι. Όταν ανάβω τα λαμπάκια του αυτοκινήτου μου πάω να μου στο μεζά με τον Τότι. Κάζι, έχω κάνει Κάζι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου αλλού να μου δώσει το δρόμο. Δεν υπάρχει δηλαδή. GR αλλάξαμε, λάμπδα αλλάξαμε. Το GR τι είναι το GR? Βαλβίδα η GR. Δεκαψαρίων. Βαλβίδα. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παίρνει στο μαγαζί να το φέρει, να το δούμε, να το ελέγξουμε και να σου πούμε ακριβώς τι έχει, δεν θα ξανάψει ποτέ. Δεν μου λε τα μάτια σου, το οδηγά πολύστροφα ή αργόστροφα? Αναλόγω με την όρεξη. Άμα έχουν νεύρο, πάει πολύστροφα. Τι πολύστροφα να έχει, ρε φίλε, αυτό σαν τρακτέρ είναι το αυτοκίνητο. Πολύστροφο, ρε φίλε. Δεν μου λε, πατά γκάζια από χαμηλέ στροφέ και κάνει ένα μήνα για να πάρει. Τι πολύστροφο να έχει. Αυτό το αυτοκίνητο το χαίρεσαι στο ταξίδι μόνο. Να μπράβο, το χταβάλλετο πάει καλύτερα από το δεξαβάλλετο. Εσύ ποιο έχει? 16, με τα 100 άλογα. Ναι. Σαν το δικό μου. Εγώ το, ναι, χαίρομαι, ναι. Εγώ το χαίρομαι στο ταξίδι. Αλλά ψάχνω, ψάχνω ένα αγωνιωδώς, ασυναίσθητα, μία έκτη ταχύτητα που δεν υπάρχει. Ναι. Και στην προσπέραση δύσκολο είναι. Είναι αργό, είναι αργό. Είναι θεσσαλονικιώτικο στυλ. Είναι αργό. Είναι χαλαρό. Είναι αργό. Γι' αυτό, επειδή είναι αργό, δεν χαλάει και εύκολα. Άντε, φιλιά. Να πα τα παιδιά Διογένους 35 να το δουν. Εμένα να το φτιάξει. Θα δω τα λάδια του να πούμε. Δηλαδή, ρε, η Αναστασίου Χάβος Διόλης Δερμιτζάκης είναι καλύτερη. Του Κουράτη λέει ένα φίλο. Όλοι αυτοί θα πάνε στον ΠΑΟΚ παραπάνω. Πλάκα έχει το ρεπαόκια. Τονίζει ο Χόρτο Λεόνε. Μάλιστα. Αυτό είναι ο Χόρτο Λεόνε. Όχι ο Πόρτο. Ο Χόρτο Λεόνε. Καλημέρα. 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 Ήθελα να πω λίγο κάτι στα Μαστόρια για το που είχαν πει πιο νωρίς για το βάρος που λέγατε. Ναι. Εγώ ρώτησα, εγώ ρώτησα. Ναι, και είπαν ότι το πιο βαρύ είναι πιο ασφαλές. Όχι απαραίτητα. Ναι, γιατί, ναι, το είπατε όμως. Δεν είναι γιατί όταν έχεις, όταν πηγαίνεις με μια ταχύτητα 120 χιλιόμετρα με 900 κιλά, θέλεις και λιγότερη δύναμη για να φρενάρεις από ότι με 1300 κιλά. Ναι, αλλά άμα τρακάρεις όμως. Και μικρότερη ζημιά παθαίνεις άμα τρακάρεις. Γιατί είναι μικρότερη η δύναμη, δηλαδή με την ταχύτητα και το βάρος πολλαπλασιάζονται οι τόνοι σύγκρουσης που. Εντάξει, τώρα μπορεί να πεις και το άλλο. Άμα το ρίξεις ένα γκρεμό το ένα και σε ένα γκρεμό το άλλο, το βαρύ θα είναι χειρότερο. Εντάξει. Όλα εξαρτάται από πολλά πράγματα. Για το τι φρένα φοράει και πώς σταματάει και όλα αυτά. Δεν σ' ακούω, φίλε, χάθηκες. Ναι. Φίλε, δεν σ' ακούμε, χάθηκες. Φίλε, χάθηκες. Πάμε πάλι, λέγε. Τι να. Επόμενος κύριος, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στην παρέα που ξέρω. Καλημέρα, καλημέρα και στην παρέα. Καλημέρα. Ο παδός της ΑΕΚ είμαι. Ωραίος. Θα ήθελα να κάνω λίγο ένα σχόλιο για τον Μπογιέρ. Να κάνεις, φίλε. Τον βλέπω έτσι σαν προπονητή ότι είναι πάρα πολύ ενεργός μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλό κοτσάρισμα. Περνάει τον τρίτο στόπερ, ας πούμε, όποτε χρειάζεται. Εγώ θα το χαρακτήριζα, coach, θα το χαρακτήριζα και σόφρον. Δηλαδή ξέρει ότι είναι σε μια ιστορική ομάδα η οποία έχει μικρύνει αρκετά. Έχει μικρύνει αρκετά. Και δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε επί Μπάρλου και επί Καρά Μελισανίδη δεκαετία του 90. Τέλη δεκαετία 80, αρχές 90, 4 χρόνια, 5 με τον Μπάγεβιτς και τα λοιπά. Και παίζει ανάλογα με το υλικό που έχει και ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει. Δεν τον ενδιαφέρει η ιστορία της ΑΕΚ, δεν τον ενδιαφέρει η γεωγραφία της ΑΕΚ, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αυτός λοιπόν πληρώνεται για να παίρνει το αποτέλεσμα. Δυσκολεύεται βέβαια η ΑΕΚ σε παιχνίδια με μικρότερο αντίπαλο στην έδρα της. Εκεί πρέπει να βρει τη λύση ο Πογιέτ. Να σου πω λίγο ένα απίστευτο στατιστικό που εντόπισα τώρα πριν λίγο στο ίντερνετ. Για πες μου τι εντόπισες. Ναι, για πες μου. Οι ομάδες που είναι από την 7η θέση και πάνω, ναι, δηλαδή Λεβαδιακός και πάνω,
Δεν έχει νικήσει καμία η ΑΕΚ. Μόνο ήττες και ισοπαλίες. Από τις ομάδες που είναι από την 7η θέση και κάτω. Και πάνω. Και πάνω. Και πάνω. Πάω, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τρίπολη, Λεβαδιακό, ήττες και ισοπαλίες έχει. Δεν κέρδισε, ναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι η δεύτερη θέση που είναι αυτή τη στιγμή είναι υπέρβαση? Όχι, η δεύτερη θέση με την ΑΕΚ και με αυτόν τον ΠΑΟΚ και με αυτόν τον Παναθηναϊκό γίνεται ένα μίνι πρωτάθλημα. Ποιος από τους τρεις θα βγει δεύτερος? Ναι. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν μπορέσατε να δημιουργήσετε μια αντιπολίτευση όλοι εσείς μαζί, ή ένας ξεχωριστά ή όλοι εσείς μαζί, ποδοσφαιρικά και έξω ποδοσφαιρικά, για να σταματήσετε το κακό. Στη νύχτα, στη νύχτα όταν έχεις ένα ταβατζή, καμιά φορά πάει μια συμμορία μόνη της, δεν μπορεί να φάει τον άρχοντα της νύχτας. Τρεις-τέσσερις συμμορίες μαζί πάνε και μετά σκοτώνονται οι τέσσερις, ποιος θα πάρει τη νύχτα. Συνήθως έτσι γίνεται. Κατάλαβες θέλω να πω. Στα play-off δεν θα γίνει αυτό, ή στο κύπελο ας πούμε? Δεν θα σπαχτούν μεταξύ τους, δηλαδή Αλαφούζος, Μελισανίδης, Ιβάν? Φυσικά. Αλλά πρέπει να έχουν κοινό μέτωπο, αφού δεν μπορεί ο καθένας από αυτούς μόνος του να χτυπήσει την κατάσταση. Δηλαδή αυτοί πρέπει να πάρουν 3-5 ενώσεις ο ένας, 5-7 ο άλλος, 10 ο άλλος, 20 ο άλλος. Να πάρουν παραπάνω αυτοί οι τρεις από τις ενώσεις που θα πάρει ο Μαρινάκης. Να ρίξουν χρήμα. Μπορεί να πάρουν τζάμπα. Ο τζάμπας δεν πληρώνει. Ο άλλος δεν ξέρω να δώσει. Οπότε σου απαντώ. Κοινικά και όμορφα και. Εσύ ρε ράπ όμως δεν περίμενες όταν άκουσες ας πούμε ότι ο Μελισανίδης θα πάρει τον ΟΠΑΠ που τον πήρε τελικά? Ναι. Που ουσιαστικά τροφοδοτεί τις μισές και πάνω ομάδες της Λίγκας με λεφτά, με τους χορηγούς. Σωστό. Δεν περίμενες έτσι κάπως να δικτυωθεί, να κάνει ένα δίκτυο ο Μελισανίδης? Κατάλαβες πως το εννοώ το πράγμα? Ο Μελισανίδης και παρασκηνιακά δεν έμαθε να πληρώνει. Και εκεί τζάμπας δηλαδή. Κοίταξε τώρα, αν μιλήσω παραπάνω από το όριο που μου επιτρέπεται, uh-huh. Θα έχω θέμα με νομικό. Ναι, ο να σου το πω διαφορετικά. Ο Μελισανίδης δεν θα κάτσει να ασχοληθεί να αγοράσει ενώσεις. Με τους διαιτητές θα τη βρει την άκρη αλλιώς. Αλλά και αυτός ο τρόπος ίσως είναι καλύτερος από αυτό που κάνει ο Σαββίδης. Δεν κάνει τίποτα δηλαδή. Δεν κάνει τίποτα βέβαια ο Σαββίδης, αλλά παίρνει περισσότερα σφυρίγματα από όσα παίρνει η ΑΕΚ. Και παίρνει περισσότερα σφυρίγματα από όσα παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά κάτι κάνει και αυτός. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει δυνατός σαν τον Κόκαλη. Σαν τον. Πώς το λένε, σαν τον Μαρινάκη. Και μια τελευταία ερώτηση. Για το κύπελο, πιστεύεις είναι εύκολος στόχος για την ΑΕΚ να το πάρει? Για το κύπελο η ΑΕΚ να το πάρει. Να πάει τελικό. Με τον προπονητή που έχει, που. Τον βολεύει πάρα πολύ, ας πούμε, σε ένα τουρνουά ο Πογιέτ, αν γινόταν ένα τουρνουά μεταξύ 4-5 ομάδων σε ένα μίνι πρωτάθλημα 7 ομάδων, το θεωρώ πολύ καλό. Οπότε το κύπελο που είναι σαν ένα μίνι τουρνουά του ταιριάζει πολύ του Πογιέτ. Το κατάλαβες? Δηλαδή σε διπλούς αγώνες η ΑΕΚ με οποιοδήποτε αντίπαλο Θα βγάλει πολύ τακτική και πολύ κοουτσάρισμα ο Πογιέτ. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός και είναι και πάρα πολύ κοινικός και πάρα πολύ πραγματιστής. Άσπρο αλεύρι, άσπρο ψωμί θα βγάλει. Καταλαβες? Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πολύ. Ράψη. Bye bye. Επόμενη γραμμή, ναι. Κύριε Ραπτοβουλέ. Να τα. Τη πιάτσα στα ντερέκια. Τι κάνετε, κύριε Ραπτοβουλέ? Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι με κυβέρνηση αριστερά θα δέρναν τους συνταξιούχους σήμερα και θα κρατούσαν τον κλόπς με το αριστερό το χέρι. Δεν το περίμενα. Ακόμα έχετε πολλά να δείτε, κύριε Ραπτοβουλέ. Τι να κάνω εγώ, γυράσκω ή διδασκόμενος, δηλαδή τι να κάνω? Θα τα έλεγα, κύριε Ραπτοβουλέ, και κύριε Ραπτοβουλέ. Δεν τα πίστευα. Δεν τα πίστευα. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Ναι. Καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Και όπως είδατε, κύριε Ραπτοβουλέ, δεν δέρνανε τα μάτια σήμερα. Καλέ, ποιοι δέρνανε? Προσέξτε λίγο τη διαφορά. Δέρνανε τα ΙΜΕΤ, αυτοί που φοράνε τα μπλε. Τι είναι τα ΙΜΕΤ, πείτε τον κόσμο. Είναι μια πιο ήπια ομάδα καταστολής. Δεν είναι οι πρασινοφόροι, δηλαδή οι χακί, τα χακί που φοράνε τα ΜΑΤ. Είναι η κίτρινη ζώνη στο καράτε. Είναι πιο χαμηλό. Ναι. Πιο λίγο ξύλο. Πιο λίγο ξύλο δίνουν. Πιο χαμηλό, γι' αυτό κρατάγανε το ρόπαλο από το αριστερό χέρι. Να τα σκάσαν τα πράσα. Ναι.
Μάλιστα. Αν ερχόταν τα χακή παιδιά, ας πούμε, τα οποία τα χαρακτηρίζουν όλοι ότι είναι παιδιά δικά μας κτλ., τότε μάλλον το ξύλο μπορεί να ήταν ισχυρότερο. Μάλιστα. Οπότε είχαμε μια ήπια μορφή εμφύλιο αριστερό αναρχοκομμουνιστών. Έλα. Ναι, είναι το πάμε του ΚΚΕ με, τους, με την εντολή της κυβέρνησης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εμάς ως αναρχοαριστεροί. Έλα. Άρα έχουμε μια μορφή ενός εμφυλίου της αριστεράς. Έλα. Σε ναι. Ήπιο τόνο, ξεκίνησε με ήπιο τόνο. Καλέ, οι πάμε δεν ήταν αυτοί οι οποίοι, βοηθήστε με λίγο, οι πάμε ποιοι ήταν. Αυτοί οι πάμε ήταν αυτοί, όπως είχε πει η κυρία Λιάνα Κανέλη, ναι, η οποία δεν συμμετείχε στην ψήφιση του νομοσχεδίου περί συμφώνου συμβίωσης. Δεν ναι. Καθόλου παράξενο. Ναι, ναι. Σε μισθοκλέο, βέβαια. Λοιπόν, οι οποίοι είχαν στήσει αυτά τα λεγόμενα κνάτ όταν ο ελληνικός λαός έκανε εκείνη την επανάσταση τότε των 300-400-500.000 έξω από την Βουλή κτλ. Αν θυμάστε καλά. Ναι. Ήταν αυτοί που ήταν μπροστά από τις δημιουργίες των ΜΑΤ ως προς προάσπιση και υπεράσπιση του μεγάλου συμβόλου της Ελληνικής Βουλής κτλ. Mm. Είναι αυτοί οι αριστεροί που λένε ότι δεν έχουν τάγματα εφόδου. Αυτοί είναι δημοκράτες. Μόνο εμείς έχουμε οι φασίστες, οι δολοφόνοι που τρώμε παιδιά. Δηλαδή τώρα, άμα ήταν για παράδειγμα η Χρυσή Αυγή και δέρνανε τώρα τους συνταξιούχους, τι θα λέγανε, ότι είστε φασίστες, ας πούμε. Εννοείται, βέβαια. Ενώ αυτοί δεν είναι, λες. Όχι, είναι δημοκρατικό, δημοκρατικό ξύλο. Πέφτει με το αριστερό χέρι. Πέφτει με το αριστερό χέρι, είναι δημοκρατικό ξύλο. Δημοκρατικό, μάλιστα. Ναι, είναι ήπιας μορφής. Δηλαδή και το, σεξ, και το σεξ που μας κάνουν, ας πούμε, που είναι αριστερό, είναι πιο γλυκό. Ναι, είναι πιο γκλαμουριά. Πιο γκλαμουριά, μάλιστα. Μοναμούχ και ζετέμ, δηλαδή μιλάτε άλλη γλώσσα. Α, μάλιστα. Δεν είναι εκείνο με τα μαστίγια της άκρας της 9 και δεν μαζεύεται τα δεσίματα και τα... Οι φωνές οι δυνατές και τα αχ, βαχ και δεν μαζεύει. Μάλιστα. Πάμε σε μια πιο χαλαρή μορφή, ήπια, σαμπάνια, όπως το λέμε, φραουλίτσα και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα εσύ. Mm. Δεν μισθοκλέω, βέβαια. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Πάμε σε ένα διάλειμμα 40 δευτερόλεπτα. Μείνε στη γραμμή σου. Οι γραμμές είναι ελεύθεροι. Μην κλείσεις, μην κλείσεις. 90-90-90 οι υπόλοιποι πέσατε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το αριστερό χέρι που βαράνει τώρα η αριστερή το ξύλο και είναι πιο δημοκρατικό. Δεν το κατάλαβα, θα το καταλάβω τώρα που το πει τώρα ο Χρυσαυγίτης. Ναι. Πάμε, Θόδωρε. Έλα. Το φαγκό, κύριε, να το βλέπω μέσα μου. Τι ναι, για πέστε μου, δηλαδή, πώς για πέφτει το ξύλο είναι πιο γλυκό ενώ το άλλο πιο άγριο. Δέρνετε πιο δυνατά, εσείς είστε πιο χειροδύναμη. Να καταλάβω. Σας είπα, κύριε, να το βλέπω. Mm. Εμάς μας παρομοιάζουν σαν τα ορκ, την ταινία που έχει ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Ναι. Έχετε δει. Ναι. Κάτι τέτοιο. Είναι πιο σύμπιας μορφής, γιατί είναι δημοκράτες, δεν χτυπάνε πολύ. Χτυπάνε μαλακά. Μάλιστα. Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Μαλακά, πιο μαλακά. Πιο μαλακά. Τηλεφωνάτε των άλλων παιδιά, καταλάβατε. Μάλιστα, κύριε. Ναι, εμείς ας πούμε, είμαστε το αγρίο. Τώρα θέλεις να έρθω. Ναι. Ησυχία. Τώρα ήσυχα. Και αφού πέρασε το μνημόνιο με την αριστερά, δεν πέφτει ξύλο τώρα και αν πάνε τίποτα, πάμε και έλα και τα λοιπά. Κλάιμαϊν, δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Οπότε εγώ είμαι ευχαριστημένος, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Η ζωή σας συνεχίζεται σε χαλούς ρυθμούς. Δεν ακόμα... δυνάτε, δεν κλαίτε, τα πληρώνετε όλα στην ώρα σας, λεφτά έχετε. Ακόμα ναι. Δεν ζείτε με δανεικά τώρα. Όχι. Είχα δαγκώσει κάτι το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, αλλά εκείνα δεν μετράει, είναι ενδοοικογενειακά. Μα βέβαια, το ενδοοικογενειακό δεν μετράει, βέβαια. Τον είχα δαγκώσει, να πούμε. Έχει πληρώσει καλά για μένα ο συγχωρεμένος, έχει πληρώσει. Μα, κάτι δικαστήρια, μεγάλο, κάτι αυτά, κάτι. Μεγάλο διπλό στην έδρα του Προέδρου μας, πώς το είδατε. Ποιο, το 05? Ναι, γιατί δεν το παίξανε τα μου έψιλον, κύριε Ραντόπουλ. Εντάξει, πιο πολύ παίζει η πώληση του Μαρινόπουλου παρά να πούμε η ιστορία ή άλλη. Να έχεις υπόψη, να ξέρεις που λέει ο Κόκκινος, να ξέρεις. Υπάρχει κανένα άγχος με την εκαθάριση του αρέως. Εγώ πάντως έμαθα από στενό κύκλο δικηγορικό ότι ο κύριος Γρόλιος απίβδησε, έφυγε, απειλήθηκε και ο κύριος Κόρδας λέει έκανε μία μήνυση για παράνομη πτώχευση της εταιρείας και θα πάει μακριά η βαλίτσα. Η βαλίτσα μπορεί να πάει, ας πούμε, πολύ χιλιόμετρα μακριά. Διότι μπορεί να ανέβει η ομάδα του Άρεος μας, αλλά μπορεί η εκαθάριση να σταματήσει και μετά
Αφημί, αφημί τη Βέρη, θα γίνει Βεριάρη. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλά παλιά εγώ θα πω αυτό που λέγανε οι Σουπεράδες. Όχι, ομάδα τραβεστή εμείς. Όχι. Ναι. Δεν μου λέτε, ποιος πιστεύετε ότι θα βγει χαμένος ακόμα και από την αγορά ενός αφημί. Χαμένος ποιος θα βγει από την αγορά ενός αφημί. Ναι. Που πέφτει ότι δεν προχωράει η εκαθάριση. Ναι. Παραμένει στάσιμη και λόγω ότι η ομάδα πρέπει να γίνει σύσταση ΠΑΕ στη Β' Εθνική αγοράζει αφημί. Ναι. Ποιος θα βγει χαμένος από την αγορά του αφημί. Ποιος θα βγει. Ποιος θα δει. Ξέρω εγώ. Αυτός που κάνει μονίμως τα δικαστήρια, έτσι δεν είναι. Α, και δηλαδή. Ο Λαύρος Κόρδας. Α, λες, άντε. Τα χρέη ακόμα και στην αγορά αφημί. Πανονομαστικά. Πώς έγινε αεποντίον Ηρακλής. Τε τα πληρώνει ο Ρέμος. Ναι. Τα πληρώνει ο Ρέμος τον Ηρακλή 55.000 το μήνα με επιταγή του στην εφορία. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι που βάλαν τον Άρη 36.840 μέσα. Ας αλουστούν. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Όχι, απλά το λέω η οικογένεια του Άρη ως μας. Βρε παλιάνθρωπε. Βρε κολτσίδα παλιάνθρωπε. Και οικονομικός παράγοντας μαζί με τον κύριο Καρυπίδη από Αμερική και θα βάλει χρήμα. Και επειδή θέλουμε να δούμε την ομάδα μας όσο πιο ψηλά γίνεται, στο βωμό της θυσίας για την ομάδα μας, θα τα αγοράσουμε και αφημί. Τι είναι το πρόβλημα. Όχι, γιατί παλιά λέγατε καλέ, εμείς ομάδα αφημί δεν παίρνουμε τραβεστή, δεν γινόμαστε. Κύριε ζωή. Επειδή ακόμα και το ποδόσφαιρο είναι μέρος της πολιτικής, όπως έχετε μάθει, οι πολιτικοί κάνουν κουλουτούμπες. Το πρωί λένε αυτό και το βράδυ λένε το άλλο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ας κάνει και ο λαός του Άρη μια φορά κουλουτούμπα, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν θα το παρεξηγήσει κανένα, κύριε Ραπτόπουλε. Εντάξει, απλά εγώ λέω ότι. Για να γίνουμε ξανά η πρώτη στην πόλη. Να τελειώσει αυτά τα ντουβάρια εκεί γύρω-γύρω από την πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, να πούμε εκεί. Μια ομάδα, μια πόλη να πούμε ξέρω και τα λοιπά, να το τελειώσουμε. Οι Ηρακλήδες δεν μπορούν να το τελειώσουν καημένοι. Λεφτά δεν υπάρχουν, μπορεί να πάνε σε πτώχευση και όλα αυτά. Το μπάσκετ ή η ομάδα να πούμε λάμπει, φεγγάρι, άστρο και τα λοιπά. Προχωράει, τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μια από τις μεγάλες δυνάμεις στο δεύτερο κύπελο, την τάξη ευρωπαϊκό. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε να μην κάνουμε και μια κολοτούμπα. Θα παρεξηγηθεί κανείς, νομίζετε. Έλα, μπρος, θα το ξεχάσουνε, θα βγουν εκεί. Λοιπόν, περάσμενα, ξεχάσμενα και τι έγινε. Πώς κάνετε. Εντάξει, ναι. Όλα όμορφα. Beautiful. Beautiful. Τα λέμε. Το 2016 θα τα πούμε και από κοντά λίγο, ναι. Βεβαίως, κύριε Ραπτόπουλε. Αλλά. Συνεργασία μαζί σας. Θα ξεκινήσουμε συνεργασία. Πάμε φυλακή μαζί, στον όλεθρο. Δεν πειράζει, κύριε Ραπτόπουλε. Είναι καλό να έχεις φίλο σε πολύ παρά να έχεις κανέναν άλλον. Σωστό. Θέλω μπρουτάλ να είναι οι φίλοι μου και όχι μαλθακοί. Έτσι, κύριε Ραπτόπουλε. Για χαρά. Θέλω να αγοράσω μεταχειρισμένο Opel Castra. Άστρα. Citroën C4 ή Nissan Note. Όλα μοντέλα του 2.6. Τι να πάρει. Εμείς τα λέγαμε Nissan Note. Nissan Note. Ποιος είναι ο Αθανασίου, ρε φίλε. Ταιριάζει σε αυτό το πάγκο, λέει ο Αθανασίου. Ποιος είναι ο Αθανασίου. Αναστασίου, όπως θέλει να πει. Μάλλον πρέπει να πει Αναστασίου. Αθανασίου. Είναι καλός προπονητής ο Αναστασίου. Γιατί όχι. Coach είναι. Καλός προπονητής είναι. Εντάξει. Το κουτσάρισμα που λες μέσα στον αγώνα το έχει. Εντάξει. Όχι τόσο. Αυτό λέω. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Γιατί εκεί μετράει προπονητής. Όχι τόσο. Αλλάζει τη ροή του αγώνα. Ναι. Το κύπελο του θρύλου είναι, λέει, ξανατονίζει ο Χόρτο Λεόνε. Η ΑΕΚ το πολύ να παίξει το μικρό τελικό κοροϊδεύει. Πάμε στον επόμενο κύριο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αργιανός από Άφηνα. Νάτα. Τι λέγαμε για την εκαθάριση. Βγήκαμε αληθινοί. Ο κύριος Σκόρδας λέει μπλοκάρει να πούμε την. Έρε αυτό το σωμάτιο 500 χιλιόμετρα μακριά πήγαμε. Νταλκά ακόμη και στην Αθήνα δεν μας αφήνει να γυμνηθούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε Παπαναστασιώτης, ξυπνάτε ρε, τι κάνετε ρε. Ναι, έτσι. Ξυπνάτε βρε με το Λάμπρο βρε, γαμεθνικήσε βρε. Ναι. Είπατε και ότι δεν πέφτει και ξύλο και όλα δεν μπορούν να μιλήσουν οι ραδιόφωνα. Ναι. Θα μας παρεξηγήσουνε. Τη σεζόν 2015 ήταν αυτή η ώρα για τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Τότε θα φτάναμε σε σημείο να φωνάζουμε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι επί αριστερής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η αστυνομία πάει με την εξουσία πάντα. Τώρα το κατάλαβα εγώ. Εγώ νόμιζα ήταν να πούμε
Ενάντια των αριστερών οι αστυνομικοί. Εσύ ακόμη πιστεύεις ότι υπάρχουν πολιτικές ιδεολογίες. Καλέ, εγώ νόμιζα ότι οι αστυνομικοί βαράνε μόνο τους αριστερούς. Λοιπόν, αφού ο κύριος Ρόγιος άφησε το θέμα. Αγόρι μου, αδερφάς με απίβδησε. Έχει μείνει ο κύριος Μαστρογιάννης. Ναι. Έγκριτος νομικός. Ναι. Έχει μείνει και ο κύριος Ορφανίδης. Ναι. Άριστος συνεργάτης του έφορου. Ναι. Έχει κάνει και το ταξίδι αδερφή προς τα Αμερικάς. Ναι. Και μπορούμε κάλλιστα να μιλάμε και μετά την πώληση. Δεν ξέρω, πάντως η αλυσίδα, αν πουληθεί από Ισπανία, θα γίνει το ναι, ναι, ναι. Και μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καινούργια ομάδα με καινούργια φημή, με ριζωμένο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, αλλά με άλλη ονομασία, με κυτρινόμαυρα χρώματα. Ναι. Με ένα πρόεδρο που θα το γουσάρει όλος ο λαός. Αλλά κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Ναι. Θέλω ο πρόεδρος να θωρακίσει και να προστατεύσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, την ομάδα. Αλλά όχι στο θέμα το αγωνιστικό. Ναι. Στο εξωαγωνιστικό συνδεσμικό. Για πες να μάθω, για πες να μάθω. Ναι, παιδί μου, μπορεί να πάει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και να πάρει 50 αρκούδια. Αρκούδια, ναι. 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 Είναι φιλόζος. Έχει... Ναι. Καταβάλλεται από πνεύμα φιλοζωίας, το ξέρουμε. Έτσι, ναι. Και φιλανθρωπίας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, για να μην επεκταθούμε παραπάνω από το θέματος, είναι και βράδυ. Ναι. Τάφη μείνει μόνη λύση για να τελειώνουμε. Μέλλον άλλο δεν υπάρχει. Άρα ο Ραπτόπουλος είχε δίκιο. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, επειδή κάθε Κυριακή σας παρακολουθούμε μέσω ίντερνετ. Καλή ομάδα δεν θα γίνει τραβεστή. Καλή ομάδα δεν θα γίνει τραβεστή. Η ομάδα Στέφανος. Κύριε Ραπτόπουλε, επειδή κάθε Κυριακή σας παρακολουθούμε μέσω ίντερνετ σε high definition ευκρίνεια. Δευτέρα θα μπορέσουμε να σας παρακολουθήσουμε στην καινούργια σε εκπομπή. Όχι. Μέσω ίντερνετ. Όχι, γιατί δεν προλάβαμε να πάρουμε ένα χαρτί από κάπου πολύ σημαντικό. Το οποίο μάλλον θα το πάρουμε το χαρτί μέσα στη βδομάδα και να ξεκινήσουμε την άλλη Δευτέρα. Θεσσαλονίκη, σε μεγάλε. Ωραία, ωραία. Και επειδή θέλω να πιασώ από την αφορμή από έναν αλήξη που πήρε πριν και του είπατε για το πώς λειτουργεί ο πρόεδρός του. Ναι. Εντελώς συνημερωτικά θα πω ότι με επίσημη ανακοίνωση πάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δίδει το ποσό των 300.000 ευρώ, ναι, σε οποιοδήποτε παρουσιάσει κάποια πληροφορία, ναι, που να συνδέει αυτούς που κάνανε το χτύπημα στον Αργύρι. Ναι. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Και επειδή, ναι, τόση ίντρικα η πόλη δεν την αντέχει. Όχι. Να μιλήσουμε και λίγο για τις ομάδες των Αθηνών. Επί εποχές Τροχανάτου 97 ο Μανολάς δεν είχε φάει τον Μπάγκεβιτς. Βέβαια. Ναι. Φέτος που ο Μποροτζίκας πήγε με το Δέλα στον Ατρόμητο. Ναι. Αυτά τα παλικάρια ποιος έφαγε. Α, αυτά είναι. Δεν είναι δικά μου θέμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτοί οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ή κάτι μούτρα που είναι στον Άρη, που με οποιαδήποτε διοίκηση είναι στο Δουσού μέσα. Καταλαβαίνετε εννοώ. Ναι. Αυτοί οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, τι ωραίοι άνθρωποι που είναι. Είναι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και παραγωγικοί είναι οι παλέμαχοι. Καλή επιτυχία στο καινούριο σας τηλεοπτικό ξεκίνημα. Μην το γουρσουζεύεις, μήπως δεν πάρουμε το χαρτί. Κλείσε. Ναι. Τσάου. Μην το γουρσουζεύεις. Φαλακρέει αρμόδιος για την εκαθάριση Μαστρογιάννης, είπε ότι ισχύει η σύσταση νέας ΠΑΕ ανεξαρτήτως περάτωσης, ακόμα και αν αλλάξει ο νόμος. Μη μας πρίζεις. Δεν ξέρω. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι θα έχετε εμφύλιο πάλι. Αυτοί που είχαν να πάρουν προποντή, λέει Χαΐρη και ομάδα δεν έχουν να κάνουν. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. 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 Μ' ακούτε? Ου, βέβαια, πολύ καθαρά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Η φιλόσοφη των Αθηνών και η φιλόσοφη της Θεσσαλονίκης. Πρόσεξε. Είναι κάτι ζώα που ζουνε από το αθηναϊκό κράτος, ναι, και κάτι ζώα που ζουνε στο θεσσαλονικιώτικο κράτος. Δύο κράτη έχουμε, για να καταλάβω. Πώς? Λέω, δύο χώρες είμαστε. Βέβαια. Μάλιστα. Τα ζώα που ζουν, ναι, στην Αθήνα. Μάλιστα. Έχουν όλο το κράτος. Μάλιστα. Τα ζώα που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τι ζώο είστε? Έχω. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο. Όχι, πού ελέφαντα. Ξέρω εγώ. Πού ζείτε, σε πού ζείτε εσείς? Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Πώς να μάθω, τι. Περίμενες. Λοιπόν, τα ζώα που ζουν στη Θεσσαλονίκη. Εσείς πού ζείτε, λέω.
περιμένουν εδώ και πότε πήρε ο ΠΑΟΚ κύπελο. Το 2003. Μπράβο. Mm. Λοιπόν, περιμένουν να πάρουν ένα κάτι. Ένα κάτι. Ένα κάτι. Το κύπελο είναι το ένα κάτι. Ναι. Πάρ' το αλλιώς, βάλε Τετάρτη, έλα πάμε. Ναι. Ρε, τι Τετάρτη να βάλεις εδώ πέρα, πρέπει να το πας αργά. Oh. Ρε Ραπτόπουλε, αυτά τα άτομα τα οποία είναι τόσο χαζά, τόσο τούβλα. Ποια είναι αυτά? Ναι. Που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, πες μου εσύ που είσαι ευφύης και έξυπνος να το καταλάβω κι εγώ που είμαι από τα τούβλα μεριά. Το προσπερνάω αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είσαι χαζός. Ας το προσπεράσουμε. Προσπέρνω το. Ωραία, γιατί δεν είσαι χαζός. Έτσι λες εσύ. Λοιπόν, δεν είσαι. Λοιπόν, αυτά τα άτομα τα οποία περιμένουν να πάρουν πρωτάθλημα, από ποιον περιμένουν να το πάρουν? Από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό? Εσύ τι λες? Από κανένα. Να σου πω κάτι. Δεν περιμένουν, αυτό που λέει, δεν περιμένουν να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν τους ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Είναι ηλίθιοι. Εσείς τι είστε? Ξέρουν εκ των προτέρων. Γιατί μιλάτε στον τρίτο? Εσείς δεν ανήκετε κάπου? Πώς είπες? Λέω, εσείς που ανήκετε, λέω. Πού, σε ποια θέση είστε εσείς? Έχει σημασία αυτό? Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει, να μάθω κι εγώ από πού είστε εσείς? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει. Ναι, άκουσε με, Κωστή. Μάλιστα. Λοιπόν, σημασία έχει ότι τα άτομα αυτά περιμένουν να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Δεν μη. Ναι, εντάξει, δεν θα το πάρουν. Κλείσε. Εντάξει, το ξέρω. Το κατάλαβα. Δεν θα πάρουν το πρωτάθλημα. Το είπε, τι. Το ξέρω κι εγώ τι, χαζός είμαι εγώ. Το είπε, δεν είσαι χαζός, είσαι έξυπνος. Το είπε αυτός. Παράσιμο που είδες. Γελάς. Γιατί γελάς? Έλα ρε Ταγάρη. Βρε καλό στο να... Τι έγινε ρε Μουτρό? Καλημέρα. Καλημέρα και στα Μαστόρια. Πάρ' το κι εσύ γρήγορα, άντε, πάρ' το γρήγορα, πάρ' το. Λοιπόν, άσε το κύπελο, το κύπελο είναι δικό μας φέτος. Τι είναι αυτός, Ηρακλής είναι αυτός? Φυσικά. Λοιπόν, πώς το βλέπεις μεθαύριο το μάτς? Ποιο μάτς? Δεν μας είπες το μεσημέρι τίποτε. Το Πανιόνιος Ηρακλής. Χιναράκι είναι, καλό είναι χιναράκι. Τι είναι χι? Για κάνα διπλό. 0-2. 0-2. Μη γίνει με τη Βέρεια κάνα 0-3 σκορ. Και λιποθυμίζουμε. Ξέρω τη Βέρεια. Ξέρω, γίνει καμιά... Η Βέρεια... Καμιά κορομισιά μη γίνει εκεί. Καμιά στραβή είναι. Δεν πληρώνει τους παίχτες στη Βέρεια. Και πληρώνει μόνο του Άρη. Ενώ δικό... Θέλω να περάσουν. Ενώ δικό σας τους πληρώνει. Φυσικά και τους πληρώνει. Εκείνο το πριμ ακόμα. Μόνο το πριμ δεν έχει δώσει. Αφού δεν. Λοιπόν, θα βάλει δεξιά τον Μπουλούτ να αποκτήσει ομάδα ταχύτητα. Αριστερά θα βάλει τον Μπασά. Και center half θα βάλει εκεί Ιντζόγλου μαζί με Καρασαλίδη. Θα έχουμε και λίγο ύψος. Και μπροστά Βέλιο και από πίσω Ρωμάνο. Και πάμε ολοδαχώς για διπλό. Στην Τούμπα μέσα παίρνεις πόντο με αυτούς? Κοίτα, για τον Τούντορ που έλεγες πριν ποιον προπονητή θέλω. Εγώ θέλω τον Τούντορ μέχρι τότε. Μέχρι που να έρθει το πάω και Ηρακλής. Να τους πάρω το διπλό και μετά ό,τι θέλω να σκάνω, δεν με νοιάζει κιόλα. Διπλό στην Τούμπα πότε πήρες τελευταία φορά, θυμάσαι? Θυμάμαι, το 2004. Πότε ήτανε? Το 2004. Πήρες διπλό με ποιον, ανε? Που είχαν χάσει το πέναλτι και μετά το ξαναβάλαμε εμείς. Α, το βάλατε εσείς? Ναι. Πόσο έδινε το διπλό εκεί στο στοίχημα? Πού να θυμάμαι, δεν θυμάσαι. Λοιπόν. Και τον Όλσεν μέχρι το μάτς μεταξύ μας τον είχαν εκεί, φάγαν τον γκολ, μετά τον βγάλανε. Θα πάρουμε και εμείς τώρα το διπλό μέσα στην Τούμπα, το θα παίξουμε
και μετά ας διώξουν και τον Τούντορ. Ας δούμε. Η Ρακλάρα πάει μια χαρά. Κουλώσα βγάλατε. Ναι, καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Είμαστε δικαίως το χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας με β' εθνικής παίχτες συν το Βέλιο και τους κάνουμε πλάκα. Είμαστε στο μείον 4, μείον 5. Και αυτοί έχουν 15,5 εκατομμύρια μπάτζετ και είναι 5 μόνο πόντους πάνω. Και ακόμα δεν παίξαμε μεταξύ μας μάτς. Αυτοί έχουν τα δύσκολα, έχουν Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, όλα τα έχουν εκτός, δεν τα έχουν εκτός. Τα έχουν, ναι. Ναι. Ωραία, αυτοί τα έχουν εκτός. Ολυμπιακούς, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και εμείς φυσιολογικά έχουμε, εντάξει, δεν είναι και εύκολο πρόγραμμα. Λεβαδιακούς έχουμε εκτός, τώρα Πανιόνιο εκτός. Άμα πάρουμε τώρα Πανιόνιο και Λεβαδιακό που μας πήραν εδώ μέσα τα διπλά, συνεχόμενα, θα τους περάσουμε κιόλας, να μην σου πω. Κοιτάξτε να βγάλετε κανένα 3-3, κανένα 4-4, να πάρετε κανένα φράγκο. Άστα ρε αυτά, ρε κλείσα. Ρε εσύ, ο Μπουμάλ έφυγε τώρα από τον Πανιόνιο. Ποιος είναι από τον Πανιόνιο? Κανείς. 3 έφαγε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν υπάρχει. Ο Πανιόνιος είναι διαλυμένος. Τώρα έφυγε και ο άλλος, πώς το λένε, ρε, ο Μητρόπουλος. Καλός ήταν εκείνος. Ακουγόταν και Γερακλή, αλλά. Όχι, ρε φίλε, αυτός ήταν καρατερίστας ήταν. Πλάκα κάνει. Καρατερίστας θέλουμε λίγο εκεί στο κέντρο ένα. Για άμα θες καρατερίστα, ρε φίλε. Άμα παίξει καράτε ο Μακρύς, δηλαδή με τον Μητρόπουλο, ποιος θα πάρει τη μαύρη ζώνη. Ο Μακρύς έφυγε, άστο, πήγε. Δηλαδή, άμα δεν δώσει το Μακρύ, θα πάρει τον Μητρόπουλο, ρε φίλε, πλάκα με κάνει να πούμε. Ποιο πάρω, ρε, καλύτερο τον Μητρόπουλο, για πες. Βρε, αρχιτάγαρε. Σου λέω αυτό καρατερίστα είναι, βρε, ταγάρι αυτό. Ρε, λεφτά δεν έχουμε, ρε. Μητρόπουλο μια χαρά είναι, ρε. Δεν έχετε λεφτά, ε. Έχουμε. Κάντε ένα 3-3 εκεί με τον Κομπότη. Αφού ούτε το θεαματικό παίρνει ο άλλος. Φύγε από εδώ, ρε. Άντε διπλό με στη Νέα Σμύρνη. Άντε, ναι, καλά, μπάει. Άντε διπλό στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, πλαστή deep στις Ζάντες, τι είναι αυτό? Πλαστή deep, είναι βαφή. Τι είναι, λέει? Είναι τύπος βαφής. Τι κάνει δηλαδή? Βάφεις το αυτοκίνητο ή τη Ζάντα σου. Βάφεις... Είναι πολύ καλό υλικό. Βάφεις τη Ζάντα το αυτοκίνητο. Ναι, τη Ζάντα και το αυτοκίνητο ολόκληρο. Είναι, και... είναι σαν λάστιχο χωλιωμένο, ναι, σαν βινίλιο. Το οποίο μπαίνει μέσα στο πιστόλι που ψεκάζει, ναι, ναι, την πογιά. Και βάζει και το αυτοκίνητο ολόκληρο. Ναι. Αυτό που φαίνεται ορισμένα αυτοκίνητα που είναι σαν μάτ βαμμένα. Ναι, ναι. Και τις Ζάντες. Δηλαδή, είναι πολύ καλή βαφή. Πόσο πάει ένα τέτοιο βάψιμο στο αυτοκίνητο? Όσο πάει το κανονικό βάψιμο, λέει πάνω από χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Ναι. Και η Ζάντα. Η Ζάντα βγαίνει πιο φθηνά. Πιο φθηνά. Ναι. Μερακλής, ρε, αυτός είναι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Το φυσάει το χρήμα. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά? Καλά, εσείς τι? Εγώ πάντως σκέφτομαι να το παίξω 3-1 Πανιόνιο στην Ηρακλής, ακριβές σκορ. Θα μην στεναχωρήσω τον κόκκινο όμως. Φίλε, δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες ο κόκκινος, μην. Ναι, αλλά ξέρεις τι πιστεύω. Αυτό που είπες για τη Βέρεια, το πιστεύω μέσα στο Καφταντζόγλιο. Το κάνει διπλό η Βέρεια μέσα στο Καφταντζόγλιο. Γιατί? Για 100.000 τα έδωσε ο Άπλας. Όχι, δεν τα έδωσε. Άρα μπορεί να τον πατήσουν και να τον δημιουργήσουν. Α, να του τη φυλάξουν, λες. Ναι. Εντάξει όμως, ένας ποδοσφαιριστής θέλει και τη διάκρισή του, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Και να πω κάτι άλλο που το άκουσα το μεσημέρι. Να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Πες ότι εμάς δεν μας δίνει. Είμαστε 32-33 ετών, 4-5 του Ηρακλή. Ναι. Και δεν μας δίνει αυτός, να πούμε, το πριν των 100.000 κτλ. Δεν το τη στείλουμε τη δουλειά, τα πάρουμε παλού. Μα αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Το μεσημέρι άκουσα στην εκπομπή του Μπούζου και ο δικηγόρος του Καρυπίδη και μίλησε. Ναι. Και λέει ότι για το Ρήσιο δεν ενδιαφέρεται ο Καρυπίδης. Mm. Δηλαδή και 500.000 να γίνει δημοπρασία δεν είναι κανένας, μπορεί να πάει και 400 και 300 και 100 και δεν συμμαζεύεται να φύγει από το, να γίνει καθάριση. Οπότε. Λοιπόν, οπότε, εάν ο Άρης ανέβει προπονήσεις, πού να κάνει? Πες ότι το πάρει κάποιος στο Ρήσιο. Στο Λόλα θα πηγαίνει. Στο Λόλα θα πηγαίνω. Γιατί δεν πάει? Θα νοικιάζουν δηλαδή. Γιατί απάθουν, γιατί προλόν και έμφυα. Τέλος πάντων, και να πω και κάτι έτσι που τ' άκουσα. Η αδερφή του Καρυπίδη πήγε στην Αμερική να βρει επιχειρηματίες. Η αδερφή του Καρυπίδη πήγε στην Αμερική να βρει επιχειρηματία. Ναι. Κάποιοι επιχειρηματίες από το εξωτερικό ψάχνουν τον Καρυπίδη να τον βρουν για να του αγοράσουν τα... Είναι κάποιος από το Ζερβοχώρι, δεν ξέρω από το νέο ή το παλιό Ζερβοχώρι, ο οποίος είναι στην Αμερική, έχει κατασκευαστική εταιρεία, φτιάχνει γέφυρες. Ναι. Του Ζερβοχώρι είναι αυτός. Αλλά δεν ξέρω από το νέο ή από το παλιό. Όχι, εγώ ξέρω έναν από την Κατερίνη.
Όχι από το Ζερβοχώρι. Εκεί η αδερφή του Καρυπίδη πάει να βρει ένα Κατερινιώτης είναι. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Έλληνας, Κατερινιώτης, που είναι στην Αμερική. Λοιπόν, και πουλά το Κόρδοβα, φτάνει πια. Ω, φίλε, δεν έχει. Γιατί? Γιατί να το πουλήσω. Μαζί θα βγουν στη σύνταξη. Ρέσει την καινούργια νεκροφόρα του μπαμπούλα, την έχεις δει? Φίλε, πώς δεν την έχω δει. Γιατί να πουλήσει? Τα χρόνια της φιγούρας και της λιγούρας τελειώσανε. Ναι ρε, εντάξει, και εγώ είχα ένα Mazda RX-7 να πούμε, το 1213 άλογα. Με τα κινητήρα Vangel. Ναι, Vangel. Αλλά όταν το έδινα γκάζι στον δρόμο της Περαίας για Θεσσαλονίκη, ναι, έπιανα το κεντρικό κάτω το πάτωμα και κουγόταν. Έτσι. Μιλάμε πολύ γρήγορα αυτό το κίνητο. RX-7 1100 με 113 άλογα. Το RX-7 1200 κυβικά 113 άλογα. Αυτά ξέρεις είναι ίδιοι φορολογήσιμοι, είτε είναι 2000. Ναι, αλλά στις 100.000 χιλιόμετρα θες κινητήρα με εκείνο. Και πολλά είπες. Όχι, όχι, ποτέ, δε, τίποτα. Είχε κάτι μπουσιάλες και παίρνουν τα άρματα. Αλλά πανάκριβα ανταλλακτικά. Τώρα τι έγινε, πατάς εκεί το γκάζι και λέει economy και όταν πάει το κίτρινο πράσινο λαμπάκι. Το πράσινο λαμπάκι είναι όφτωχε. Για πες. Τίποτα. Τι οδηγείς τώρα, ρε νεόπτωχε? Τίποτα. Ποδαράτος είσαι? Το καλύτερο. Κατάλαβα. Τώρα μάλιστα ένα αυτοκίνητο είναι σαν να έχει μια οικογένεια. Κάνεις η γυμναστική? Ναι. Ναι. Σαν να έχει μια οικογένεια. Και πώς πας στη δουλειά σου, πώς πας να πούμε? Με το λεωφορείο. Παιδιά, σκυλιά έχεις? Έχω. Και αυτά πώς πάνε? Στο σούπερ μάρκετ η γυναίκα σου πώς πάει? Δίπλα είναι. Δίπλα είναι το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν πα το παιδί σε κάνα παιδότοπο, τα ξυπέρνει δηλαδή? Όχι, ρε, μεγάλα είναι τα παιδιά μου, 24 και 23. Α, ξεπέδιασε. Παππού είμαι, παππού. Παππού, τον παίρνει που και που. Τι λέει, ρε, άντε. Δεν μου λε να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λε, ρε. Ναι. Εσύ τώρα για να είσαι παππού, κόρε θα έκανε. Να σε ρωτήσω, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Λες ότι ποιος είναι αυτός ο γιατρός, ναι, που έδωσε στον Παπαγεωργόπουλο το πιστοποιητικό για να βγει, έτσι? Ναι, για να φάει τις, να φάει τις μπουνιές του. Αυτός θέλει τις μπουνιές του ο γιατρός. Το μόνο, ναι, εύκολο. Βάλει ένα δικηγόρο, ναι, στο δικαστήριο να πάρει την δικογραφία. Ναι. Και αυτό όνομα μέσα. Ποιοι ήταν στην επιτροπή. Εντάξει. Αυτά είναι τα μόνο εύκολα. Εντάξει, φίλε. Αλλά άμα δεις μέσα στις φυλακές. Ναι. Άμα δεις μέσα στις φυλακές. Εγώ όταν ήμουν το 2003 στα Διαβατά. Τι έκανες? Λοιπόν, είχε παιδάκι με κομμένα πόδια. Ναι. Δηλαδή αυτό το άτομο ήθελε να τον περιποιούνται οι συγκρατούμενοι. Να τον ανεβάζουν στο κρεβάτι, να κάνουν δηλαδή άνθρωπο να πάει τουαλέτα. Αυτά δεν τα βλέπουν, δεν μπαίνουν μέσα να τα δουν. Φίλε. Έτσι. Ή θα είσαι καπιταλιστής στη Λαμογιά ή θα είσαι μπακάλις. Άμα είσαι μπακάλις, θα σε πάνε συγκρατούμενοι να πούμε κακά να κάνεις. Άμα είσαι να πούμε ισχυρός χαρακτήρας και ισχυρός, ξέρω εγώ, λαμόγιο, θα έχεις και να ταΐζεις δεξιά και αριστερά. Καληνύχτα, φίλε. Μην κλαίγεσαι τα μου. Εντάξει. Καληνύχτα. Ήτανε, λέει, με κομμένα πόδια. Είχε λεφτά αυτός που είχε κομμένα πόδια. Μόνο άμα δεν είχε λεφτά, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Κώστα. Να το τον πόχο μου. Καλημέρα στα Μαστρόγια, καλημέρα στον γίγαντα Γιάννη Χιλιτίδη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, κρατάμε Τούντορ μέχρι το μάτς με τον Ηρακλή. Γιατί κρατάμε Τούντορ μέχρι το μάτς με τον Ηρακλή? Άκου φάση τώρα, ναι. Κρατάμε Τούντορ με το μάτς με τον Ηρακλή, ναι. Κρατάμε τον Όλσεν που πιάνει πουλιά στον αέρα. Όλσεν, ναι. Τον Όλσεν, ναι. Κρατάμε, ναι, και τα 3-4 παλτά που μας έφερε ο Άρνεσεν, ναι. Έρχεται ο Ηρακλής, μας δείχνει 3 μπαλάκια. Και μετά ξυπνήσανε τα παιδιά. Γιατί, ρε φίλε, δηλαδή τόσο καλή ομάδα έχεις, τόσο καλό κλίμα έχεις? Όχι, αλλά αντιθέτως, όλα μπορούν, όλα είναι πιθανά. Αλλά για εγώ λέω, άμα δεν πάρεις διαιτησία, τον Ηρακλή στην Τούμπα δεν τον κερδίζεις. Θα υπομονή. Τρίτη αγωνιστική μεσαύριο. Ναι, που πάμε. Άλλες 4 μήναν. 7 έρχονται τα πουλάκια. Δεν έρχονται 7 αγωνιστική μεσαύριο. Τα πουλάκια έρχονται 7, ναι, τα πουλάκια. 7. Θα δούμε. Αν γίνεται το σενάριο αυτό που αυτοί λένε. Γιατί όπως σου λέτε εσύ το φίλο του Ηρακλειδέα, πήρε τον Μυαλουδάκι του λίγο αέρα. Και καλά κάνει. Για δικά το παίρνει το Μυαλουδάκι του αέρα. Και καλά κάνει, σου λέω, έχει το βέλιο. Τους βάζει τα μπαλάκια τώρα, 5 τυρικές κάνουν την καλονίτρια, εγώ βάλαν. Και εγώ ήμουν και λαδούσα, καλά κάνουν τα παιδιά. Έβγαινε αγωνιστική, εδώ η όδηση, εδώ το πείδημα. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Αφήνουμε αυτό. Πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Ακούγοντας τώρα την εκπομπή τη χθεσινή, ναι, το Παοκάκι, ναι,
Το Παοκάκι. Το Παοκάκι. Που το αποκαλούν μα είτε είναι Ολυμπιακοί. Μα είτε είναι Ηρακλειδής. Μα είτε είναι Πανεθηναϊκοί. Ναι, ναι, ναι. Μα είτε είναι ΑΕΚΤΖΙ. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον κύριο Κώστα από την Κατερίνη που τον σέβομαι και τον εκτιμώ ιδιαίτερος. Γιατί? Γιατί το Παοκάκι που σέβομαι όλοι βγήκε χθες και αυτός σε έθεσε ένα ερώτημα. Ποιο? Ποιον παίκτη του ΠΑΟΚ, μάλλον ποιος παίκτη του ΠΑΟΚ τραβάει τώρα για να πάει ο οπαδός ή ο φίλος του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ. Είπε ο κύριος Κώστας ότι εμένα ναι. Κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ δεν με σηκώνει από την καρέκλα μου. Συμφωνώ, σου είπα, σέβομαι και εκτιμώ κάθε το ίδιο πράγμα, που λέει ο κύριος Κώστας. Το ίδιο πράγμα είπε και ο Τούντορ. Το ίδιο πράγμα είπε και ο Τούντορ. Δεν έχω ένα παίκτη να μου κάνει τη διαφορά. Φούσκα ο Μπερμπάντοφ. Έτσι ποτούντο. Πού θέλω εγώ να καταλήξω. Για κατέληξε να μάθω. Πού θέλω να καταλήξω. Mm. Ότι όλοι αυτοί τώρα. Ναι. Ασχολούνται με το Παοκάκι. Ναι. Που είναι Παοκάκι. Ναι. Που δεν το φοβούνται. Ναι. Ποιο Σαββίδης. Ποιο Μπερμπάντοφ. Αλλά όλοι του δεν είναι. Ποιον παίκτη του Ηρακλέως. Ποιον παίχτη του Παναθηναϊκού, ναι. Ποιον παίχτη της ΣΑΕΚ, ναι. Ποιον παίχτη του Ολυμπιακού, ναι. Θα πάω εγώ να δω για να γεμίσω το γήπεδο. Γιατί βλέπω και τα δικά τους τα γήπεδα πόσο πολύ τα γεμίζουν. Μάλιστα. Παοκάκι. Ναι. Παοκάκι. Που δεν το φοβούνται κανένας, που οι Ολυμπιακοί δεν ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, αλλά μόνο αυτόν μιλάνε, μόνο για το Σαββίδι αναφέρονται. Κάτσε τώρα. Και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Αν υπάρχει κανένας οπαδός του Ηρακλή που μπορεί να απαντήσει και βγει σε αντιπαράθεση, μπορούμε να τον βγάλουμε. Κανένα πρόβλημα. Πάρ' τον Αντωνιάδη. Α, το φρούτο, για δώσουν, δώσουν. Για πάρ' τον. Για δώσουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Έγινε ρε βλαχοπόχο. Έλα ρε. Άσπρες κάλτσες ρε. Έλα ρε παλίκα ρε, πού είσαι και σε περιμένω. Κάτι κέντρους έχω, περιμένω ακόμα. Έλα εσύ τώρα σε περιμένω βρε, όχι ρε, εσένα περιμένω. Τις άσπρες κάλτσες. Ε. Γιατί δεν έρχεσαι. Έβγαλες τις μπουλούζε. Για πες μου τώρα, για πες μου. Εχθές είδες εσύ στην Καλονή. Συγγνώμη για να κάνουμε διάλογο φίλε μου. Συγγνώμη, να κάνουμε διάλογο. Εσύ είδες ένα 80-20 στην Καλονή. Ποιον αγώνα έβλεπες. Το Καλονή ΠΑΟΚ. Ή κάποιον άλλον. Δεν μου λες εσύ βλαχομπόχο. Εγώ βλέπω καμπορίστικο και εσύ βλέπεις καμιά τσόντα ρε εσύ. Τι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ βλέπεις, δε. Δεν μου λες. Το ΠΑΟΚ που βλέπεις εσύ, άλλο πότε το ΠΑΟΚ που βλέπω εγώ. Εγώ δέχομαι, μπορεί να έβλεπα μια τσόντα. Εσύ στο Βέρο Ερακλή τι έβλεπες. Το γκολ που έβαλες τι ήταν. Μήπως ήταν ένα παρόμοιο γκολ που έβαλε Μπερμπάτο στη Λιβαδιά. Και εκεί το κάναμε ό,τι στηριχτήκαμε και στο γκολ του Μπερτολίνη Μπουγκά. Εσύ τι έβλεπε, εγώ είμαι πατσόντα, το δέχομαι. Αυτά, κοίταξε ρε βλαχοπόχο. Ναι. Αυτά που λέμε εμείς το πρωί τα γράφεις και τα λες το βράδυ μετά. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο. Άσε τώρα, ακριβώς. Ήρθες στην Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, έτσι όμως τα λες, όμως τα λες είναι. Ρε, εφιάλτες βλέπεις εκεί Παλκάρα, εφιάλτες βλέπεις, Αντωνιάδη. Εφιάλτες βλέπεις. Ε. Ήμουνε σε εδώ και μπορείς να φάω πεντάρα και δεν σου κατσέ. Τι να πεις. Τώρα περιμένω ακόμα τη τούμπα να πάει με καρούνα στο Ροστόφ. Πόσα χωράει ο σάκος σου. Πόσα χωράει. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Εκείνη η τούμπα τι έγινε. Πού βρίσκεται περίπου τώρα. Για Ροστόφ ταξιδεύει. Πού κοντά είναι πια. Φτάνει προς Ροστόφ. Ποια είναι η τούμπα. Εσείς που δεν ασχολείστε με την Παοκάρα και με το Σταβίδι. Και όσο Σταβίδι σε απέντα ρωσέ. Ρε Αντωνιάδη. Εφιάλτης σου έχει γίνει Παοκάρα. Εφιάλτης ρε. Εφιάλτης ρε. Δεν έχεις ασχοληθεί. Εδώ κερδίζει ο Ηρακλής σου. Κερδίζει η ομάδα σου. Έχεις το Βέλεσ σε βάζει τα γολάκια. Παοκάρα ασχολείστε ρε. Πολύ κακομύρης είσαι. Τι να σου κάνω ρε φίλε. Τι να σου κάνω. Βγήκες να πούμε στο ραδιόφωνο και πουλάς και μούρι τώρα να πούμε. Πουλάει μούρι ρε. Βλαχαδερό του κερατά. Μούρι ρε, σε παρακαλώ, δεν σε έχω πει βλαχαδερό. Σου μιλάω όμορφα και ωραία. Σε αποκάλεσα και φίλο, σε αποκάλεσα και πολλά άλλα. Αν μιλάς έτσι, να φύγω να κλείσω, πέσω στο Ραπτόπουλο. Μαζί μου θα μιλάς όμορφα. Εγώ είμαι 10 χρόνια ακροατή στο Μετρόπολης, μιλάω τώρα και βγάζω το σκασμό, έτσι. Από χρόνια μιλάω στο Ραπτόπουλο, δεν έχω βρει κανέναν ακροατή. Δέχομαι τα πάντα και μιλάω όμορφα και ωραία. Τώρα αν διέσαι μου λαχαδέα και τέτοια, άντε γεια σου, Κωστή, Χιλιτίδη και παιδιά εκεί, καληνύχτα. Πείτε με τον Αντωνιάδη που μιλάω όμορφα και ωραία. Εγώ με τότε δεν απαξιώ να μιλήσω άλλο. Καληνύχτα σας παιδιά, καληνύχτα σας. Μάλιστα.
Τι έγινε τώρα, τι, γιατί έγινε παρεξήγηση να πούμε. Ναι. Γιατί έγινε παρεξήγηση, λέγε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Τι, μια ξενερωσιά είναι σήμερα η μέρα, ρε ραπ. Τι έγινε. Μια ξενερωσιά. Γιατί ρε μεγάλο, τι να κάνω. Κάθομαι μπροστά από τον υπολογιστή. Τι βλέπεις. Τρώω αράβικα φιστίγια. Τι, αράβικα φιστίγια, ναι. Πίνω κρασί από το σούπερ μάρκετ σε κολονάδο ποτήρι. Σούπερ μάρκετ, φτηνό, ε. Ναι, σε έχω βάλει εσένα, σ' ακούω στο ίντερνετ. Από πού είσαι. Κάτω, Γλυφάδα, Ηρακλειδέας. Τι λέει εκεί κάτω, ρε. Διακάδα, 30 βαθμοί, 30 βαθμοί Κελσίου έχετε κάτω, κύριε. Τι είστε εσείς. Όχι, όχι. Συζητάει εδώ ο κόσμος, περπατά στον δρόμο και μου λένε, ο Φερτούζη τι κάνει, μου κάνει. Τον έριξε τον Άρη. Λέω τώρα. Φρέσκα. 10 χρόνια. Φρέσκα 10 τώρα. Χρόνια. Φορτούζη. 11 χρόνια τώρα. Πήγε τζάμπα να τη βγάλει ο Σκόρδας. Έπρεπε να δώσει ένα μεροκαματάκι εκεί τον Ηρακλή. Πήγε να τη βγάλει τζάμπα ο Τζάμπας ο Σκόρδας. Σου λέει άλλη εμείς τι τζάμπα. Τζάμπα θα δώσουμε το μάτς να πούμε. Τραμπούκο εσείς. Δυο γκολ εγώ Φορτούζη τον έριξε. Ακούς ραπ. Δεν θα πάω τελικό κυπέλλου φέτος. Θα πάω του χρόνου. Θέλω να περιμένω τον Άρη να ανέβει να τον πετύχω στο τελικό. Με τη φανέλα τη Λαδόκαλα που έχει να τον πάρω 5-0. Έλα ρε, άμα ανέβει ο Άρης θα ανέβει δυνατά ρε, θα σε κοντράρει. Τι να ανέβει ρε, 4 τελικούς 0 γκολ, ειδικό Βαρβανάς 0. Δεν μου λες. Το λέει και ο Μακουκούλας. Έχει και οπαδικό κίνημα ο Άρης, δυνατό. Γιατί γελάς, γιατί γελάς, ηρωνικά γελάς. Πήγα 300 άτομα μέσα στο Χαριλάο και τους χωσαν game over ρε, τι οπαδικό κίνημα έχει, πλάκα με κάνεις. Τι δεν έχει. Τι οπαδικό κίνημα έχει, τους κυνηγάω εκεί στην Παπαναστασίου να πούμε πάνω κάτω. Σοβαρά μιλάς. Η μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη είμαι. Ανύπαρκτη είναι. Ε? Αφού σε κλειστά κήπεδα μαζεύονται για να μην τρώνε πέτρες απ' έξω να πούμε. Σοβαρά μιλάς. Στο μπάσκετ πάνε, βέβαια. Μάλιστα. Στο μπάσκετ πάνε, ναι. Ναι. Βρήκανε παρηγόρια από την τρίτη θέση μέχρι την τέταρτη, πέμπτη και το ρίξαν στο μπάσκετ. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Εσένα σε πειράζει να πούμε. Και εσύ κάποτε, και εσύ κάποτε το έχεις ρίξει στο βόλεϊ. Μπέα κοροϊδεύεις, ναι, έτσι, έτσι. Εγώ πάντα ήμουν ποδόσφαιρο σωματείο, ήμουν πάντα. Πάντα η μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη. Τόσους τίτλους που έχεις πάρει τόσους τίτλους στο ποδόσφαιρο, γιατί να, έτσι, μπράβο. Σωστά. Εντάξει ρε φίλε, να πούμε, οι μεγάλες ομάδες αδικούνται, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Τώρα τι να μιλήσουμε τώρα. Θέλω να μου πεις που, τι κάνει ο Μακουκούλας, θέλω να το φέρεις στη Μαρμίτα. Το Μακουκούλα τον έκανα πρόταση να έρθει στη Μαρμίτα. Αλλά δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο και τα λοιπά. Τέλος πάντων έχει μια άλλη απασχόληση και δεν προλαβαίνει τις Κυριακές γιατί κάνει μεροκάματο. Από ό,τι μου είπε δεν θέλει να ασχοληθεί. Ναι. Και βάρινε λίγο, μεγάλωσε λίγο, πάχινε λίγο. Είναι πιο. Ναι. Ξέρω, μην κοιτάς εμείς που είμαστε επιμονή μου βάσεως, να πούμε κεφάτι. Επιμονή μου βάσεως, ναι. Ξέρουμε, έχουμε θετική ενέργεια. Είμαστε χαρούμενοι, λέμε χαρούμενα πράγματα στο ραδιόφωνο. Δεν μιλάμε για θανάτους, ασθένειες και τα λοιπά. Είμαστε άνθρωποι με τάκτ, με τρόπους, με καλά ελληνικά, με όλα αυτά. Δεν μπορεί να τα. Έξω καρδιά, μέσα καρδιά. Ναι, κατάλαβες φίλε. Ο Βέγκος του ραδιοφώνου είσαι ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ πάντως. Λίγο παρέα το βράδυ να πούμε, περνάει η ώρα. Εκεί την ώρα στην Αθήνα τι ακούτε, ρε. Για πες μου να μάθω κι εγώ να πούμε. Και τα μαστόρια. Δεν ακούω, τι να ακούσω. Στην άκουγα παλιά Σέντρα FM. Τώρα το έχω κόψει. Για τέτοια που... ώρα, τέτοια ώρα ρε παιδί μου, τι κάνουν εκεί αυτοί, τι ακούνε εκεί πέρα αυτοί, με τι ασχολούνται το βράδυ οι Αθηναίοι, τι κάνουν. Δεν ξέρω, εγώ ασχολούμαι με τον Ηρακλή, μόνο με τον Ηρακλή, χιλιά χρόνια Ηρακλής. Φερτούζει ρε Αριανή. Μου σηκώθηκε. Του σηκώθηκε. Πέσαν οι γραμμές, Ρουφιάνη, πέσαν οι γραμμές, λέγε. Αυτή τη φόρμα που πού την... Και καιρό έχω να στο. Τώρα που δεν έχει γραμμή. Πέτρε μέσα. Από πού την αγόρασε. Την αγόρασε. Αμπίντα. Για να δω. Καλό ύφασμα. Δεν για προπόνηση αυτή. Είναι για βόλτα. Για μόστρα. Για καφέ. Μπλουτζί και φόρμα από πάνω. Και παπούτσι αθλητικό. Μάλιστα. Νεανίζει. Μετά το δεύτερο γάμο σε βλέπω έτσι ανανεωμένο. Για πε μου, πώ είναι. Ναι, προσπαθώ. Προσπαθεί, ε. Καλά, είναι μια χαρά. Καλά περνά. Μια χαρά. Πώς είναι τα πράγματα. Φαίνεται να περνά καλά ή όχι. Το μάγουλό σου. Έτσι. Γενικά σε όλη την ζωή σου φαίνεται. Ναι. Το πώς μιλάς, το πώς φέρεσαι. Ναι. Γενικότερα. Δεν έχεις προβλήματα στο κεφάλι σου. Δηλαδή είσαι. Πολλά. Έχεις λίγα. Λίγα προβλήματα. Όταν παντρεύτηκες. Όχι από το γάμο μου. Όχι. Όταν παντρεύτηκες την πρώτη σου γυναίκα, δηλαδή το πρώτο καιρό ήταν το ίδιο πράγμα.
κάνει σύγκριση, ας πούμε, test drive που λένε. Όχι, δεν είναι. Γιατί πολλοί το κάνουν, κάνουν test drive. Α, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν συγκρίνω βασικά. Δεν συγκρίνεις. Όχι. Α, δεν λες τότε ήταν έτσι. Ο κάθε άποψη είναι διαφορετικό. Είναι ξεχωριστός, ναι. Κάθε άποψη είναι ξεχωριστός. Δεν κάνεις σύγκριση τέτοια πράγματα. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνει στο νόημα της σύγκρισης. Ναι. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-98-80-90. Δεν ασχολούνται με το θέμα του προπονητή. Περισσότερο με τα αυτοκίνητα ασχολήθηκαν οι παοξίδες και καταλαβαίνω ότι. Δεν τους νοιάζει ο προπονητής. Γενικά έχουν απαξιώσει το κομμάτι ποδόσφαιρο. Την ομάδα. Δίνεται τρία σέρβις δώρο. Τρία δώρο μέχρι 31 Ιανουαρίου. Μέχρι 31 Ιανουαρίου, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ονοματεπώνυμο. Να βρίξετε ονοματεπώνυμο σέρβις. Και μπαίνετε τρεις, κερδίζετε την κλήρωση. Αρκετοί έχουν στείλει μήνυμα. Στο τέλος της εκπομπής. Παίρνετε να πούμε τηλέφωνο στο 917-408 και τα συζητάμε όλο και ό,τι γουστάρετε να... είναι στην 35 στην κάτω τρούμπα. Ναι. Ανεβαίνοντας δίπλα στο καφενείο. Δίπλα στο σύγχρονο καφενείο εκεί πέρα που. Πάμε στον κόσμο. Για να δούμε τι λέει ο κόμος. Έχω ένα 1100 Citroën 10 ετών. Έχω πρόβλημα με τις βαλβίδες. Και το αμάξι έχει κατανάλωση και δεν τραβάει όπως πριν. Το πρόβλημα. Παρουσιάστηκε επειδή πήδηξε δόντιο η μάντα, λέει. Ναι. Πηδάκι ο η μάντα. Ναι, ναι. Χρονισμού. Ναι. Τι να κάνω, λέει, να κάνω πάλι ρεκτιφιέ εφόσον το πρώτο δεν πέτυχε ή να πάρω καινούργια μηχανή, λέει ο Γιάννη. Όχι, να το κάνει επισκευή. Επισκευή να το κάνει. Ναι. Το ρεκτιφιέ είναι επισκευή. Ναι. Που δεν πετυχαίνει μερικέ φορέ. Δεν πετυχαίνει λόγω. Κάτι λάθος έγινε. Κάτι λάθος έγινε. Κάναν οι μηχανικοί λάθος. Ναι. Κάποιο λαθάκι. Εγγύηση δίνουν. Αυτοί που κάνουν ρεκτιφιέ κάνουν εγγύηση. Κανονικά πρέπει να δώσουν. Κάνουν μαρσάρια. Φίλε, εσύ που μαρσάρεις, πόσα άλογα τα έχεις. Έλα. Έλα, φίλε. Μαρσάριστος. Εσύ που... Ράπτο που λες. Εσύ που μαρσάρεις, φίλε, εσύ που... Έλα. Ράπ. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλή χρονιά καταρχήν. Μακάρι, δεν το βλέπω. Τώρα μπαίνω στην πόλη, οδηγάω. Εσύ... Μαρσάρω, ακούγεται. Ναι, τι μόκα. Πολλά άλογα ακούω ως κάτω από τον καπό. Το πόλο, το GTI, τα 185 άλογα. Το 1400 έχεις? Ναι. Όχι ρε φίλε, 6,9% να πούμε. Δεν πει, σιγά σιγά πήγαινα τώρα το πάτησα λίγο γιατί έκανε ένα μαγκές δίπλα. Πεντάρισασμαν για εξάρι. Εφτάρι. Εφτάρι ημι αυτόματο είναι αυτό, Αυτόματο σειριακό είναι. Αυτό τι βολεύει, δεν έχει συμπλέκτη αυτό? Όχι, δεν έχει συμπλέκτη, Αυτόματο σειριακό. Έχει τα αυτιά στο τιμόνι, έχει αυτιά. Έχει τα πάντα. Άμα θες να του κάνεις και με τα χέρια. Πιο ξεκούραστο δηλαδή από το συμπλέκτη. Ναι, είναι ξεκούραστο. Και δεν μου λες τώρα να ρωτήσω. Να ρωτήσω και εσένα και τα μαστόρια, αυτό είναι καλύτερο από το συμπλέκτη? Δηλαδή από βλάβες και από τέτοια. Καλύτερο. Καλύτερη διάρκεια ζωής. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το συμπλέκτη. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω, από αυτά δεν ξέρω. Γιατί, μόνο πατάς τον γκάζι και. Να σου πω κάτι. Τα περισσότερα σιγά σιγά τα βγάζουν αυτόματα. Ναι, φτάνουν προς τα εκεί. Λένε ότι είναι, ξέρω εγώ. Και πιο οικονομικά είναι. Αυτό ξεκίνησε από τα λεωφορεία, ρε, του Άστρα, πούμε, που... Όχι, βρε. Είναι. Λοιπόν, ναι. Κώστα, λοιπόν, καταρχήν θέλω να απευθυνθώ κάπου σε ένα συγκεκριμένο τύπο που πήρε πριν λίγο τηλέφωνο. Τι είπε ο άνθρωπος? Αυτός που έτρωγε τα αράβικα, τα φιστίκια. Τα φιστίκια, τα αράβικα, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι αριανός. Είσαι αριανός? Εγώ είμαι αριανός, ναι, με ξέρεις κιόλας καλά. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι αριανός. Λοιπόν, είπε ότι δεν έχει άρεσε οπαδικό κίνημα. Έτσι είπε, ναι. Λοιπόν, είπε, ναι. Αυτά που λέει τα πιστεύει, αυτά που λέει έτσι τα λέει για, ξέρω εγώ, μετά την παρουσίαση της θύρας 10 και τις μαγκές που έχουν κάνει στους παοξίδες, στο Καφτατζόγλιο, ελάτε μην έρχεστε και τα λοιπά, έχει πάρει τα πάνω του στο κομμάτι οργανωμένο παδικό κίνημα ο Ηρακλειδέας. Είναι δηλαδή στα... Ο Ηρακλειδέας. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος ακούει, ο κόσμος κρίνει, εντάξει, δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης δεν έχει οπαδικό κίνημα, το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, Άρης έχει από τα μεγαλύτερα οπαδικά κίνηματα της Ελλάδος, τα μεγαλύτερα οπαδικά κίνηματα. Λοιπόν, για το μπάσκετ που είπε ότι πάμε και κλεινόμαστε, λοιπόν, στο μπάσκετ δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην πόλη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην πόλη, δεκαετίες τώρα. Ακόμα και στις μαύρες μας κάποια χρόνια που είχαμε. Είναι ένα αποκούμπι σου το μπάσκετ όμως, έτσι δεν είναι? Απλά το έχουμε λίγο,
Το έχουμε λίγο υποτιμημένο, δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό εκεί. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν ο Άρης στο ποδόσφαιρο ήταν πέμπτος στην Αλφα Εθνική με μια καλή ομάδα, κοντράριζε ΠΑΟ και τα λοιπά και τα... Θα γέμιζες... Αυτό ρωτάω. Θα πήγαινες 5.000 παρά... Θα πήγαινα στο πάσιτ γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο παλέ, όταν μπαίνεις στο Νικάλης είναι αρρώστια τέλος. Σηκώνει την τρίχα. Αυτό το ξέρουν όλοι οι Αριανοί. Και στο μπάσκετ θα πήγαινα και στην μπάλα παντού πάω. Και γάμα εθνική πάω. Πάω και στρακτός πάω παντού. Λοιπόν δεν έχω θέμα. Και γάμα τέλειωσε. Πήγαμε β, τώρα με την εκαθάριση έχουμε τα θέματα. Εντάξει. Τώρα με την εκαθάριση δεν ξέρω, θα έχετε ντέρμπι. Έχουμε θέμα μεγάλο, έχουμε θέμα μεγάλο. Τώρα λένε οι άλλοι, έχει λένε τίποτα και όχι, έχει θέμα μεγάλο, χοντρό θέμα έχει. Να πάρε, υπάρχει θέμα Κώστα, υπάρχει θέμα. Είμαι από Χαλκιδική, δεν ξέρω αν κατάλαβες, τόσο με τα Βερίκοκα, κατάλαβες. Είχαμε βρεθεί το καλοκαίρι επάνω στο... πώς το λέγανε? Εκεί με τον Τυράκια, τον Λαρισαίο που μας έκανε τσβάει. Ναι, τον τερματοφύλακα, ρε. Ταραφύγα, εκεί τον είδα, τον Ράκα Ανακαζούρα. Άσε και αυτό έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, άσε τώρα, τέλος πάντων. Εμείς είμαστε καλά, Κωστάκη. Καλά είμαστε. Εντάξει. Ξεκαθαρίσαμε τώρα με το θέμα της ΓΑΜΑ. Ναι. Ήταν ταλαιπώρια θα έλεγα για την ομάδα. Δεύτερη χρονιά. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Είμαστε ήδη Β. Τώρα είπαμε το εμπόδιο είναι καθάριση. Γιατί άμα είσαι Β χωρίς καθάριση, σαν να μην είσαι. Τα ίδια. Τι λένε ο Στεριούδας στην Πορταριά, πάει εκεί, πίνει κάτι από το... Τον έδωσα χαιρετισμούς εγώ. Τον έδωσα. Το Λάκι, τον βλέπεις έτσι. Τον έδωσα. Τον έδωσα χαιρετισμούς και είπε να τα αποδώσω. Δεν θα ξεχάσω μια απόκριση που έκανε σε ένα ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος στην Τούμπα, σε ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο YouTube αυτό, άμα... Έπαιξε στον ΠΑΟΚ και συνέβαλε τον Ιανουάριο. Δεν ήταν βασικός, αλλά τα παιχνίδια που έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλός. Και κράτησε τον ΠΑΟΚ από το να φάει 10 γκολ στον τελικό κυπέλλου το 85 που θα γινόταν ρόμπα. Με καλύτερο παίκτη το Στεριούδα, Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1. Με κορυφαίο του ΠΑΟΚ το Στεριούδα. Άμα του το ναι, όχι, ναι, έχει και YouTube σε αυτό το τέτοιο που λέει. Του έκανε ο Στρεϊλάου τον πισινό. Άσε. Ναι. Ήταν με 10 παίκτες. Θέλανε να το μοιράσουν εκεί, να το δώσουν στη Λάρισα. Καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά. Πας από εκεί καθόλου. Λοιπόν. Κατερίνη, ανεβαίνεις απάνω. Τώρα θα ανέβω από εβδομάδα. Θα πάω μια βολτίτσα. Θα ανέβω. Θα πάω εκεί που εκεί πάνω, ναι, ωραία ήταν εκεί πάνω. Θα πάω να δω τι γίνεται τώρα, να τελειώσω μια με τις δουλειές με το μαγαζί και θα πάω. Ναι, καλά. Λοιπόν, και πάλι καλή χρονιά. Έτσι, έτσι. Είμαστε μεγάλο παδικό κίνημα και είμαστε τεράστιος λαός. Μερικοί μας ζηλεύουν για αυτά που τραβάμε και αυτά που κάνουμε. Είστε λίγο στα κάτω σας πάντως. Δηλαδή... Είμαστε στα κάτω μας, κοίταξε, όσον αφορά την μπάλα, έτσι. Την μπάλα, ναι. Λοιπόν, εντάξει, την μπάλα είπαμε. Είμαστε Β' Εθνική και συνεχίζουμε τρένο για Α. Τέλος, δεν χωράνε, δεν έχουν περιθώρια, αλλά τέλος. Και ένα χρόνο που φάγαμε παραπάνω πάρα πολύ. Εντάξει, τα λέμε. Και στο μπάσκετ, άντε γεια για τις άλλες ομαδούλες εδώ της πόλης, άντε γεια. Ναι. Ας μας βλέπουν και ας μας ακολουθούν σιγά σιγά, γιατί εμείς αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Να πεις στον Ερακλειδέα εκεί να στρώσει το Ερακλή εκεί που παίζει με το Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Πευκοχώρη, γιατί... με το Πευκοχώρη Χαλκιδικής θα παίξουν φέτος αυτοί. Στο μπασκετ παίζουν με το Πευκοχώρη. Την καψόχωρα που πάνε για μπάνια Ερακλειδής, εκεί θα πάνε να παίξουν μπάσκετ. Πευκοχώρη Χαλκιδικής είναι Α2. Μάλιστα. Καλώς. Πάνε να ασχοληθούν, να ανέβουν μπάσκετ, χτυπήσουμε λίγο τους κάτω, γιατί έχουν εκεί πέρα 15 χρόνια κάτω. Και μετά ας πω για παντικά κινήματα. Τα Βερίκοκα πώς πάνε, ρε, πουλάς τίποτα? Καλά πάνε. Μαρμελάδες, τα κάνετε μαρμελάδες εκείνα? Καλά, αυτά πάνε. Το κράτος χάλια είναι τα Βερίκοκα, θα πάνε καλά. Έφυγες, τα λέμε. Γεια χαρά. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε, στείλε κανένα μήνυμα, ναι. Νίκος από Γιαννιτσά μας στέλνει χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά στους μαέστρους. Χρόνια πολλά, Νίκο. Έφυγε η μεγαλύτερη ηθοποιός Άννα Συνοδεινού. Ο ΠΑΟΚ στις προπονήσεις θυμίζει, λέει, πάει στις προπονήσεις ο Νίκος. Τραγωδία. Βρεφονηπιακό σταθμό, ο Πελαργός. Ποιος θα φέρει πάλι, λέει. Σχολίασε σχόλιο Κιζερίδη για Ιβάν. Κιζερίδη για Ιβάν. Είπε ο Κιζερίδης, ευχαριστώ τον Ιβάν. Κάτι έκανε ο Ιβάν. Έκανε, αλλά ο Ιβάν δεν γουστάρει να τα λέει αυτά. Δεν είναι φιγουρατζής ο Ιβάν. Όχι, δεν. Όχι. Απλά βοηθάει, ναι. Βοηθάει και δεν θέλει πολλά πολλά. Εμείς του κάνουμε κριτική μόνο. Ναι, εμείς του κάνουμε κριτική μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι. Στα άλλα,
Εντάξει, ήταν για αυτή να πάρει τον Α από τον Κοντομινά. Ήθελε να πάρει ένα τηλεοπτικό σταθμό, TV Μακεδονία έχει χτυπήσει κτλ. Του γίνεται ένας πόλεμος από Αθήνα, από Αμερικάνικη πρεσβεία κτλ. Έχει κάνει ένα τέτοιο σκηνικό. Θέλει να ασχοληθεί με τα μίντια, όχι για να βάλει κανένα οργανωμένο και να λέει το 10-12, για άλλους λόγους. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Έλα, Ράβε, εγώ είμαι. Πες μας και τρία νούμερα από το 1 έως το 42. 3. 10. 10. 21. Ευχαριστώ πολύ. Για πες λοιπόν αυτό που γουστάρεις να πεις. Για να ακούσουμε. Ο Ερακλήδας σήμερα, ο προηγούμενος. Α, ναι, έλα. Πήραμε αφορμή τον Αριανό που είναι στο δρόμο. Ναι. Εντάξει, καλό παιδί ακούστηκε τώρα, δεν θέλω να... Όχι, είναι παιδί τζιμάνι, εγώ το γνώρισα να πούμε στην Πιερία σε ένα βουνό επάνω εκεί, πίναμε καφέ και γνωριστήκαμε να πούμε, ναι. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Εντάξει, τα είπε ωραία, δεν είπε τίποτα επιλείψιμο να πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει να πούμε. Όχι. Αλλά τώρα ρε φίλε, εντάξει τώρα, το μπάσκετ τώρα, ασχολείται με το μπάσκετ. Εγώ το μπάσκετ το πήρα το 1928 όταν έγινε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ρε φίλε, το 28 γεννήθηκε ο θείος μου ο Σίμος, έχει πεθάνει 2 χρόνια, 85 χρόνια. Τι 28 με λες τώρα. Θέλω να πω ότι άμα το μπάσκετ ήταν σοβαρό άθλημα, θα ασχολιόμουν και θα το παίρνα συνέχεια. Σε ρία από το 28 μέχρι τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ. Το μπάσκετ το έχω πάρει. Το βόλεϊ το πήρα, το τρίτο είναι σειρά άθλημα. Από εκεί και πέρα ασχολούμαι μόνο με το ποδοσφαιράκι μου. Ναι. Έχω και άλλες ασχολίες. Ναι. Κατάλαβες, θα πάω και το καλοκαίρι να παίξω τη ρακετούλα μου. Θα πάω να παίξω και το τένις μου, θα κάνω και το ποδηλατό μου. Δεν ασχολούμαι τώρα με τον μπάσκετ τώρα να πούμε. Θα κλείνω με να πούμε με στα ντουβάρια, θα πω έξω να πάρω αέρα. Σε χάλασε η Αθήνα, φίλε. Σιγά μην πας και στο γκολφ της Γλυφάδας να παίξεις. Δηλαδή, σε ακούω δηλαδή, πολύ εκλεπτισμένο, πολύ ανεβασμένο, πολύ κουλτουρέκατο στην Αθήνα στα νότια προάστια. Ρε φίλε, Ηρακλειδέας είμαι, φίλε. Ηρακλειδέας είμαι. Ξέρεις κανένα Έχεις κάτι το γαλαντομικό, έχεις κάτι το βουτυράτο να πούμε. Έχεις ένα μαχητή τώρα, μου λες γκολφ. Που ξέρω εγώ. Δεν σου είπα γκολφ, ρακετούλα. Ρακετούλα, ναι. Ρε φίλε, μα σου λέω τα έχω δοκιμάσει όλα. Με 10 φλό θα κάνω σε λίγο. Όλα τα έχω δοκιμάσει. Σαν Ηρακλής, παντού πρώτος είμαι. Ναι. Το μεγαλύτερο ερασιτεχνικό τμήμα έχω όλων των εποχών στην πόλη. Θα με τρελάνε τώρα, θα βγει τώρα ο Αριανός να μου πει τι, ότι έχει λαό. Τι λαό έχει. Πάνε εκεί με τις καραμούζες να πούμε τότε το παραμύθι, να πούμε το Σουπερτρία με τις καραμούζες. Πού είναι οι καραμούζες, πού στο μπάσκετ καραμούζες έχουν. Γενικά να πούμε που είχαν βγάλει τις καραμούζες να πούμε και είχαν και τα Πάιροσο που είχαν φέρει την Μπόκα Τζούνιος εδώ πέρα για να υποδεχτούν ένα με τον Ελφλόγο να πούμε και τον Τελόρντε, ξέρω εγώ ποιον είχαν έρθει. Τελόρντε, ναι. Και εγώ έφερα το Σινιόρι, το μεγαλύτερο σκόρε της Ιταλίας να πούμε έφερα. Άλλο αν δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Έφερα Σινιόρι, ρε φίλε. Κάτσε να μου, στον Ηρακλή ήρθε. Έτσι. Και την μπάλα που έπαιξα εγώ το 2004 με παλέλα, με λαγό και τα λοιπά, δεν την έχει παίξει κανείς. Δεν την έχει παίξει κανείς τη νέα χιλιετία. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Έπαιξες μπαλάρα, φίλε, και με Θεοδωρίδη και με τον Παλέ και με αυτούς την έχει κάνει μπαλάρα. Έτσι. Εγώ θυμάμαι να πούμε 4 στην ΑΕΚ, για πλάκα να πούμε στο γήπεδο μου Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Το 2010 με ρίξανε πάλι επειδή νίξα τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα με ανατροπή και δεν με γούστα ο Μανιράκη και ο Μαρινάκης. Είχε μπάλα, έβλεπες μπάλα τότε, όντως είχε μπάλα, είδαμε θέαμα, είδαμε μπάλα. Έβλεπα μπάλα, ποιο περιμένεις από τον Κόκκι, είδες εσύ μπάλα, το Χαβίτο να πούμε, ή τώρα με τον Μπαου που δίνει 30 εκατομμυρία και παίζει με τον Τζαβέλα. Με τον Κάλβο. Με τον Κάλβο να πούμε και φαντάζομαι έτσι και χωρίς πρόεδρο με λεφτά. Και έβγαινα πεντάδα για πλάκα. Και Αναστασιάδη έπαιξε καλά και με Άγγελο. Ναι, καλά λέω απέντε μέσα εδώ βέβαια. Και έβγαινα πεντάδα για πλάκα που τότε ήταν και δυνατός και ο Παναθηναϊκός και ο Μαδάρες. Ο Μαδάρες έτσι. Και τώρα ο Πάκ δεν μπορεί να βγει πεντάδα. Ο Άρης έβγαινε πεντάδα να πούμε με το ζόρι. Μία φορά να πούμε είχαν φτάσει 3 βαθμολογία και βγαίνει ο Μπουχάτσας και έλεγε Ζαχώ, πάμε για πρωτάθλημα. Ζαχώ. Ζαχώ το χτυπάω, είναι ευκαιρία. Ζαχώ. Εμείς. Και μετά να πούμε τον πέρα να πούμε και το δουλεύανε και το λέγανε ρε φασούλα. Φίλε τον Μπουχάτσα, αυτό τον άνθρωπο εκεί. Καλό παιδί, ωραίο. Ναι. Το συμπαθώ. Τον απειλήσαν Αριανή, ρε φίλε. Γιατί έκανε κριτική εκεί στις κλοπές και στα αυτά, τον απειλήσαν οι Αριανοί. Δεν θέλω να του δω στα μάτια μου, Ζαχώ. Δεν θέλω, δηλαδή έχω σπαστεί! Και βγαίνει τώρα ο άλλος να πούμε και μου λέει να πούμε ότι... Θα μιλήσουν για μένα ρε! Έχω σπαστεί Ζάχο! Μ' ακούς Ζάχο! Εμένα ακούς Ζάχο! Κάτσε να πατσώ! Είχε βγει ένας από τη Βέρεια και του λέει όποιος θα μιλήσει για το Βέρεια άρχισε το κλείνεις. Και του κάνεις ρε μαγιά που λας ρε.
Και φύσαγε τα μπράτσα του. Ναι, εντάξει, γυμνασμένος είναι, δεν κάνεις πιστευτικός, μην νομίζεις. Καλό παιδί, ωραίος κι αυτός, άμα αλλάει... Ρε εσύ, οπαδός χωρίς συμφέρον. Αυτός είναι οπαδός, γνήσιος, αυθεντικός. Έτσι. Χιλιά χρόνια Ηρακλής ραπ. Γήπεδο στο Ηρακλή, ρε. Τρεις από το τέλος, για χαρά, τρεις από το τέλος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Κωστή, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Ναι, να χαιρετήσω και τα παιδιά, αν δεν φύγανε. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η παρέα του γενικώς. Εντάξει, αν και δεν έρχονται όλες τις Παρασκευές, γιατί αλλάζει λίγο η θεματολογία. Όχι, όχι, έρχονται όταν πρέπει έτσι, και κάνουμε παρέα. Δηλαδή δουλεύουμε πολύ, εγώ δεν προλαβαίνω, πάω από το μαγαζί καμιά φορά. Εντάξει, είναι λίγο οι βραδινές εκπομπές, ειδικά θέλουν μια παρέα. Εντάξει, χθες ήσουν μόνος, ήταν συμπαθητική εκπομπή, αλλά γενικώς... Ναι, είναι πιο παρεΐστικη η βραδινή εκπομπή, θέλει περισσότερο παρέα, ναι. Γίνεται τζόγος, γίνεται τζόγος, λοιπόν. Φίλος Ηρακλή είμαι κι εγώ. Ο προηγούμενος, ο συνάδελφος Ηρακλειδέας, ο καλύτερος ακροατής του ραδιοφώνου. Το γέλιο που προσφέρει είναι τεράστιο. Πού βρέθηκε το βρωμόσκελο στην Αθήνα, κάτω στα νότια πρόαστα, γύση. Είναι εκπληκτικά γραφικός, είναι καταπληκτικός, δηλαδή θα ήθελα να το γνωρίσω. Είναι αστέρι καταπληκτικός, δηλαδή έχει πιάσει το νόημα της εκπομπής γενικώς της ώρας, είναι ο καλύτερος από όλους. Λοιπόν. Εγώ απορώ γιατί αυτοί κάτω στην Αθήνα δεν έχουν κάτι ανάλογο σε παρέα. Είναι. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Είναι η Αθήνα ολόκληρη περιοχή και δεν έχει, ας πούμε, την παρέα. Δηλαδή ο ταξιτζής που θα βγει, ο αυτός που θα κάτσει στο σπίτι μόνο. Δεν τους νοιάζει. Κώστα, νομίζω ότι εντάξει, επειδή είναι μια τεράστια πόλη σε σχέση με εμάς, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποξένωση γενικώς στους ανθρώπους. Αυτό, δηλαδή από προσωποποίηση, δηλαδή που την έννοια ότι ο καθένας λειτουργεί ατομικά. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το παρείστικο, το συντροφικό γενικώς. Τέλος πάντων, εγώ να πω για την ομάδα δύο-τρεις κουβέντες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα, δεν μιλάτε κι εσείς. Όχι, ακούω να μιλήσεις για μπάλα. Μην μιλά για μπάλα, ναι. Ναι, λοιπόν, η ομάδα γενικώς με το ρόστερ που έχει αντικειμενικά τα πάει καλά. Έτσι, πολύ καλά. Κακά τα ψέματα. Είναι πολύ θετικό ότι ο προπονητής... Με την εξαιρετική πορεία πέρσι ανταμείβεται και φέτος με την έννοια ότι παραμένει και δείχνει δουλειά. Είναι πολύ βασικό. Εσύ τον χαρακτηρίζεις αγέλαστο. Πέρασε μια κρίση σοβαρή τις τελευταίες μέρες. Πέρασε μια κρίση στη σχέση του με τον πρόεδρο. Εντάξει. Εγώ όταν βρέθηκε αυτή η κρίση δεν βγήκαν από βρύτετα. Τα αδερφίστηκα αυτά βρύτετα. Πήρα θέση υπέρ του προπονητή και κατά του μεγαλομετόχου. Δηλαδή σε μια κόντρα. Γίνεται μία κόντρα. Εγώ έχω το μικρόφωνο. Πρέπει να μάθω τι έγινε. Να αξιολογήσω και να δω ποιος φταίει, ρε παιδί μου, στην κόντρα. Και οι δυο, ένας, πιο πολύ ο ένας και λιγότερο ο άλλος. Κωστά, δεν νομίζω ότι. Δεν μπορεί τώρα να σε πάει από τη Β' στην Α με πικρότερο μπάτζετ από ΑΕΚ, από Πάτρες, από ιστορίες. Δεν μπορεί. Καλά, δεν μπορεί να σε φέρνει 10 βαθμούς πάνω από τη ζώνη έχοντας μικρότερο μπάτζετ και αν μην του σηκώνει το τηλέφωνο. Να έχει μια κακή επικοινωνία μαζί του. Πες, ξέρω εγώ, δεν έχω λεφτά ή δεν μπορώ να κάνω μεταγραφές. Δεν ντροπή. Κοίταξε να δεις. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε δίπλα του Παπαδόπουλου ή του Παπαθανασάκη γενικώς. Ο Παπαθανασάκης ποτέ δεν δήλωσε ότι έχω τα αμέτρητα χρήματα και θα τα βάλω, θα ρίξω εκατομμύρια κλπ. Από τότε που δεν έγινε δουλειά με τις τουρκικές αερογραμμές γενικότερα, που εκεί είχαμε πάρει λίγο. Είχαμε μια κρυφή ελπίδα, μήπως ξέρω εγώ, ανέβουμε ένα επίπεδο. Αλλά φυσικά ο άνθρωπος είναι συνεπής. Τώρα ότι δεν έχει δώσει το πρίμα ακόμα, εντάξει, φαντάζομαι αυτό θα το διευθετήσει προσεχώς δηλαδή. Έλα ρε, εδώ δεν έδωσε ο Μελισανίδης τώρα, θα δώσει ο Παπαθανασάκης, θα μου πει. Εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε παράλογες απαιτήσεις τώρα από τον Παπαθανασάκη. Μην τρελαίνεσαι, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει προφανώς, ο οποίος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Απλά. Κοίτα, και ο προηγούμενος ο συγχωρεμένος που έφυγε νωρίς. Και ο Παπαθανασάκης τον πήγανε ένα κομμάτι τον Ηρακλή πιο πάνω. Εντάξει, τον φέρανε εκεί που ήτανε. Από εκεί και πέρα, αν εσείς θέλετε ακόμα περισσότερα πράγματα, πρέπει να φέρετε έναν στυλ μεγαλομετόχου διαφορετικού στυλ. Με τον Παπαθανασάκη θα παλεύετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Σας έφερε εκεί που ήσασταν. Και ο ένας, ο Παπαδόπουλος, ο συγχωρεμένος και ο άλλος. Κάνανε δουλειά, σας βοηθήσανε. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς άμα θέλετε να κάνετε έξτρα πράγματα, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς.
Αυτό που λες να φέρουμε έναν άλλον. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος είναι δύο χρόνια, έτσι. Μια χαρά είναι. Ποιος σου λέει εσένα ότι του χρόνου, παραδείγματος χάρη, να πούμε, δεν κάνει μια συμμαχία με την ομογένεια του εξωτερικού, γιατί προφανώς αυτός έχει διαφορετικές άκρες από ότι εμείς εδώ οι Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα. Και τι να φέρει ο Παδούς, όπως έφερε ο Σαββίδης, να πούμε. Όχι ο Παδούς. Να φέρει 2-3 χρηματοδότες. Δεν λέω να φέρει τον Αμερικάνο ή τον Καναδό, τον αρχιλευτά, ας πούμε. Αλλά μπορεί να μαζέψει 3-4 ανθρώπους να βάλουν από 1 εκατομμύριο, από 500,000, από 300,000 ο καθένας. Και ουσιαστικά η ομάδα να προσαρμόσει στόχους. Δεν σου λέω θα πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά σε αυτές τις χώρες που τα λεφτά είναι πάρα πολλά, το να βρεις 2-3 ανθρώπους, όχι απαραίτητα εκατομμυριούχους, δεν νομίζω ότι είναι και το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, παρόλα αυτά νομίζω ότι η ομάδα γενικώς θα πάει πάρα πολύ καλά συγκριτικά με το υλικό της. Όλοι μιλάνε για το Βέλιο, εγώ θα σταθώ στο Χουάντερσον, ο οποίος είναι ένας ματοφλάκης ο οποίος γενικώς δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όχι, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι κυκλοθυμικός. Εντάξει, όμως στα τελευταία μάτς, τώρα δείξτε 3-4-5-6, όσα δες πες, έχει δώσει βαθμούς. Δηλαδή είναι, ουσιαστικά είναι MVP, εντάξει, απλά στον ποδόσφαιρο πάντα φαίνεται αυτός που βάζει τα γκολ, έτσι προφανώς, αλλά ο τύπος ο οποίος είναι κυκλοθυμικός, είναι του ύψους του βάθους, τώρα είναι σε ένα πικ απόδοση, δηλαδή είναι σε ένα υψηλό επίπεδο απόδοση αυτή τη στιγμή. Μια μουσική παιδιά, ο οποίος δεν ξέρω τι παίζει. Ναι. Ωραία. Επίσης, για το Βέλιο ένα τελευταίο για να κλείσουμε, να πάρει κανένας άλλος. Λοιπόν, για το Βέλιο, ο Βέλιος θεωρώ ότι αν πωληθεί κατά προτίμηση το καλοκαίρι, καλό είναι για το ηθικό, ας πούμε, των ακροατών, ας πούμε, των δικών μας των οπαδών, να πωληθεί στο εξωτερικό, υπό την έννοια για να μην πληγεί ο εγωισμός, ξέρεις, των φιλάθλους μας. Δηλαδή, αν είναι π.χ. να δώσει μια ομάδα, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, 1,5-2 από Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτά τα ποσά μπορεί να τα δώσει και ένα ανόβερο, μια φουτκάρ, δηλαδή μια τζένα. Να μην περάσει από το μεταβατικό στάδιο, ναι. Ναι, ναι ρε παιδί μου, για να μην σου κολλήσει και η ρετσινιά ότι συνεργάστηκες με κάποιον ή οτιδήποτε, καταλαβαίνεις. Αυτόνομος. Ναι. Ναι, όχι, είναι σημαντικό για την ψυχολογία του οπαδού αυτό το πράγμα. Μην το υποτιμάς αυτό. Αυτό μην το υποτιμάς. Και ειδικά σε μια ομάδα σαν τη δική μας, η οποία πέρασε πολλά και οι οπαδοί, ας πούμε, τη στηρίξαν μέχρι τελικής πτώσεως. Αμφιβάλλω αν πολλές ομάδες θα αντέχανε τέτοια ταλαιπωρία όσο αντέξανε οι δικοί μας. Είναι σημαντικό να μην πληγεί ο εγωισμός τους, κατάλαβες. Δηλαδή, αν είναι να πάρεις το 1,5-2 εκατομμύρια από τον οποιονδήποτε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό ή οτιδήποτε, ας το πάρεις από μια μεσαία ομάδα της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας ή οτιδήποτε. Συμφωνώ μαζί σου, απλά δεν μπορώ να γνωρίζω τα θέλω του Βέλιου και το πώς θα πλασάρουν στο Βέλιο το όλο σκηνικό. Δηλαδή, ο Βέλιος μπορεί να μην θέλει να πάει, ας πούμε, σε μια μεσαία ομάδα και να θέλει να πάει στην Premier League, να είναι το όνειρό του, να πιστεύει στις δυνάμεις του και να μην μπορεί να του δώσει το μεταβατικό στάδιο αυτό ο Ηρακλής και να πρέπει να περάσει από το κρεβάτι του σκηνοδέτη. Αυτό που λες τώρα, Κωστή μου, είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι άλλο φυσικά, πράγμα. Ακού να δεις. Φυσικά μπορεί να φύγει σε μια γερμανική ομάδα και με 2 εκατομμύρια ο Βέλιος και με 1,5 εκατομμύριο να πάρει ο Ηρακλής, έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν ο ίδιος θέλει ένα πρωτάθλημα το καλύτερο στον κόσμο, δεν πιστεύω ότι μπορεί να φύγει από τον Ηρακλή κατευθείαν εκεί. Πρέπει να περάσει από αλλού. Συγγνώμη λίγο, ο Βέλιος ποτέ δεν πρόκειται να παίξει στην Bayern Μονάχου, στην Chelsea, στη Manchester United, στη Juventus, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Αλλά σε μια μικρομεσαία ομάδα αυτών των καλών πρωταθλημάτων έχει θέση. Αυτό μπορεί να το κάνει και απευθείας από εμάς. Δεν χρειάζεται να πάει στον. Άρα λοιπόν τοποθετήσε και λες ότι δεν χρειάζεται να περάσει σαν μεσάζον Ολυμπιακός, ας πούμε. Μα δεν υπάρχει λόγος, γιατί ξέρεις τι, θα πάρουμε τα ίδια λεφτά πάνω κάτω, συμπλήν λίγο. Και είναι βασικό αυτό που σου λέω, δεν θα πληγεί το φρόνημα των φιλάθλων. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί ο Ηρακλής, σου λέω, είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά χωρίς αγωνιστικές επιτυχίες, έτσι, χωρίς αγωνιστικές επιτυχίες, ουσιαστικά μεγαλώνει μέσω ναι. του κόσμου του, υπ' αυτή την έννοια. Δηλαδή... Άρα συμφωνούμε ότι μπορεί να το κάνει ο Ηρακλής αυτό και αν το κάνει θα είναι και ηθικά, θα βγει δυνατός. Εννοείται σαν τελευταία κουβέντα να πω, εννοείται,
Αν μπορούμε να τον κρατήσουμε, να τον πλαισιώσουμε και με άλλους αξιολόγους, εννοείται το κρατάμε, έτσι δεν συζητιέται. Απλά το θέμα είναι σε περίπτωση που όντως δεν υπάρχει ρευστότητα ή δεν βρεθούν, ας πούμε, διάφοροι συνεργάτες από Παθανασάκη ή κάποιος άλλος, προφανώς η ομάδα θα έχει ανάγκες, έτσι. Οπότε θα είναι μια αναγκαστική πώληση. Απλά αυτή η αναγκαστική πώληση να περάσει, ξέρεις, και σαν προφίλ, ρε παιδί μου, όχι ενάντια στους φιλάθλους της ομάδας, υπό αυτή την έννοια. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πλαίσιο. Στη φιλοσοφία των οπαδών. Τα μπλέμε, φιλιά. Ακριβώς. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Πώς? Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κώστας, Παναθηναϊκός. Από πού? Θεσσαλονίκη, κέντρο. Ωραίος. Τι λέει το κέντρο, δουλεύει? Τώρα βολτάρουμε λίγο, αλλά λίγα πράγματα. Δεν πειράζει. Θέλω να μιλήσω λίγο για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Για πες. Την έχουμε τη δεύτερη θέση, ρε Κωστή. Δύσκολο. Ποιος θα βγει? Ένας από σένα και την ΑΕΚ. Πάω κλαις με τίποτα, ε. Δεν τον βλέπω, όχι. Εγώ τώρα τον νέο προπονητή το πιστεύω, Κωστή. Εγώ πιστεύω πιο πολύ τη ΑΕΚ. Τον Μπογιέτ. Τον πιστεύω. Απ' την άλλη μεριά ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ καλύτερα στις μεταγραφές. Έχουμε πάρει παιχταράδες. Δεν μου λες, με το Βλαχοδήμο τι έγινε? Κάποιοι διάβαζα, είχατε θέματα με τον Ολυμπιακό, στα δικαστήρια. Τι έγινε? Τώρα κυνηγά τον Αλαφούζο αυτοί. Ναι. Και ψάχνουν εκεί δικλείδες και νομικά θέματα και τέτοια. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Ναι. Ο παίκτης έχει υπογράψει και θα συνεχίσει κανονικά. Άρα βρήκες δεξί εξτρέμ. Ναι. Βρήκες δεξί μπακ. Ναι. Πας για στόπερ. Για να δούμε εκεί στα στόπερ. Πας για στόπερ και τι άλλο? Τι άλλο? Εγώ δεν θέλω να φύγει Καρέλης και Μπέργκ. Ναι. Και θα ήθελα και ένα Βέλιο να δω. Θα φύγει ένας από τους δύο αν φύγει όμως. Δεν θα φύγουν και οι θα δύο. Θα φύγει γιατί θέλει λεφτά. Θα φύγει ένας από τους δύο. Θα φύγει ένας γιατί χρειαζόμαστε λεφτά. Αλλά άμα είναι μάγκας ο Αλαφούζος. Πάντως ο Μπέργκ δείχνει ψυχικά, ναι, άδειος. Ναι. Δείχνει ψυχικά άδειος. Δείχνει ότι ό,τι είχα να δώσω το έδωσα. Θέλω να αλλάξω περιβάλλον. Αυτό δείχνει. Δεν είναι έτσι. Θέλω ότι το κάνει επίτηδες. Αλλά ναι, δείχνει η ψυχή του μέσα ότι αυτό που έδωσα το έδωσα. Δεν θα δώσω κάτι άλλο περισσότερο. Είμαι για να φεύγω. Αυτό δείχνει. Εγώ νομίζω θα κάτσει μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα. Δεν είναι ορεξάτος. Και δεν είναι θέμα φόρμας. Έχει ξενερώσει. Αυτό βλέπω. Θα δούμε. Λοιπόν, Ραπ, σου δίνω και ένα φιλαράκι αργιανό. Από μένα να περνάς καλά και τα λέμε. Να είσαι καλά. Λέγε, αργιανό. Έλα, Ραπ, καλησπέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Τι κάνεις? Αργιανός Καραβανάς από Κάρπαθο. Όχι, ρε μεγάλε. Κάπου σε έχω ξανακούσει εσένα. Ναι. Σε είχα πάρει και παλιά. Ναι. Σ' ακούω από το ίντερνετ, τρώμε εκεί στο νησί 4 χρόνια, είμαι γάμισέτα. Τι είσαι εκεί, λίγο πιο προσεκτικά Καραβανά, εκεί της αρχιλοχίας? Ρε με ξέρεις ρε. Αρχιλοχίας είσαι. Γάμισέτα, στα Τρίκαλα ρε. Άντε πάλι, δύο φορές γάμισέτα, μας... Και μία τρίτη εσύ. Και μία τρίτη εσύ. Εντάξει, είπαμε θα έχουμε πιει κανένα ουισκάκι, αλλά εντάξει παιδιά, είναι παρείστικο, το ξέρω, αλλά να μην ξεφεύγουμε. Εγώ έτσι καλλιεργήθηκα, έγινα πιο αυτός, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, τους νικητάς. Ναι. Λοιπόν, νικητές είναι Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Παπαγεωργίου Νίκος και Μαριούλας Δημήτρης. Μαριούλας. Πες τους πάλι τι. Θεοδωρίδης Παναγιώτης 757, Παπαγεωργίου Νίκος 837 και Μαριούλας Δημήτρης 148. Ωραία. Τα κρατάς. Τα κρατάω εγώ, τα δίνουμε και στο Γιάννη να τα έχει αντιχόν. Αντιχόν. Έτσι. Συνεχίζει ο Γιάννης. Εμείς Δευτέρα, κανονικά μετά το πρωτάθλημα. Μαρμίτα κανονικά την Κυριακή. Δευτέρα, το μάτι μας αστημένα. Περιμένουμε ένα έγγραφο με κάτι καθυστερήσεις και τα λοιπά. Μας τη φάγανε τη Δευτέρα, δεν πειράζει. Θα δούμε. Για χαρά. 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 Πειράζει.
θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει. Θα δούμε, για χαρά, πειράζει.